Ναι. Κύριε Σόρα, γεια σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή «Στην Αθηνά και Χειρεκίνη» της Ελένης Γιώκα. Σας ακούμε, κύριε Σόρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, κύριε Σόρα. Καλησπέρα, χαιρετίζω εσάς. Ελένη, καλησπέρα σου και εσένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Βέβαια, εγώ σας ακούω από ακουστικό με τηλέφωνο, διότι στο σταθμό σας δεν μπορούμε να μπούμε. Πρέπει να γίνεται χαμός στις γραμμές σας. Το διαδίκτυο δεν μας δίνει πρόσβαση. Πρέπει να έχετε καεί στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή που σας παρακολουθούν όσοι σας παρακολουθούν. Έχουμε το 62, πόσο είναι, κύριε Βαλσαμάκη. 62,42% της ακροαματικότητας έχουμε αυτή τη στιγμή. Α, τόσο έχουμε. Τόσο πολύ, ναι. 62,42. Ξεκίνησε με 60 και ανεβήκαμε στο 62 αυτή τη στιγμή είμαστε. Μάλιστα. Σας ακούμε, κύριε Σόρα. Λοιπόν, όπως ξέρετε. Παρακαλώ, μισό λεπτάκι. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι είτε ηθελημένα είτε άθελά σας, αυτή τη στιγμή αποτελείται το παγκόσμιο θέμα συζήτησης στον ελληνισμό και όχι μόνο. Εδώ έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ερωτηματικά, φυσικό και επόμενο είναι αυτό να συμβαίνει. Όμως, αυτό το οποίο επικρατεί περισσότερο από όλους, όταν λέμε, εννοούμε από τα mainstream media, τα οποία θέλησαν να το αναδείξουν, και τα μη mainstream media στη χώρα μας, στην Ελλάδα δηλαδή. Αυτό που έχει επικρατήσει ως επιτοπλίστων είναι ότι αυτό πρόκειται για μια μεγάλη απάτη, πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ανύπαρκτο, και ποιοι είναι εκείνοι και από πού και ως πού λοιπόν έρχονται, προσέξτε, και πουλάνε ελπίδα, γίνανε ελαδέμποροι και παίζουν με τον πόνο και με τη λαχτάρα και με την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Τι έχετε να πείτε, κύριε Σόρα, γι' αυτό? Πρώτον, εγώ απολαμβάνω και μαζί με σας την τρομοκρατία που έχουν πάθει με αυτό το θέμα. Είναι απόλαυση, ξέρουν όσοι καταλαβαίνουν και από τα μίντια αλλά και αυτό που έχει γίνει, πόσο έχουν φοβηθεί. Αν και πει έχω 1 τρισεκατομμύριο, θα γίνει αυτό που έχει γίνει? Γιατί γίνεται με μένα αυτό? Γιατί, και ακούστε κυρία Ελένη, τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Ξέρουν και ποιος είμαι, και φυσικά όχι τα παιδιά, δηλαδή οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι σε αποστολή για να κάνουν το βιοπολιστικό τους κομμάτι. Αυτοί που πρέπει ξέρουν και ποιος είμαι και τι ακριβώς κάνω και τι ακριβώς γίνεται τώρα και τι ακριβώς πάνε να προλάβουν. Προσπαθούν να βγάλουν όλη αυτή τη λάσπη πριν ελέγξουν. Διότι αν ελέγξουν, η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Ο έλεγχος είναι εύκολος. Αφού τους προκαλούμε να ελέγξουμε, ρε παιδιά, να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Γιατί η επόμενη μέρα θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Άντε και είναι εκεί τα λεφτά. Μα βεβαίως είναι εκεί τα λεφτά. Εμείς δεν είμαστε κυρολόγοι, ούτε ερχόμαστε και λέμε οτιδήποτε. Κύριε, να μας ελέγξετε με τον Υπουργό Οικονομικών, με την κεντρική μου τράπεζα. Γιατί δεν φαντάζεστε πόσο δυνατοί είμαστε. Και δεν είμαστε μόνο για την Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, όπως το είπατε. Είναι όλος ο ελληνισμός. Γιατί αυτό κυνηγείται και αυτό διώκεται. Αλλά και οποιοδήποτε ελεύθερη οντότητα σε αυτό τον πλανήτη. Όμως ξέρετε πόσο εύκολο είναι να το ελέγξουμε. Κύριε Σόρα, έχετε μια πρόταση. Είστε και λίγο τρελούτσικος. Το καταλαβαίνω. Ωραία. Περάστε από εδώ. Μία που θα το ελέγξουμε και μία ή που θα με βάλουν σε κανένα τρελάδικο ή που θα κοπούνε. Γιατί την επόμενη μέρα θα πρέπει στον ελληνικό λαό να πούνε: ναι, τα δεχόμαστε. Και τι λέει ο άνθρωπος? Να κάνουμε και έναν έλεγχο. Γιατί όταν ήταν να μπει στο Δέλτα Νητάφ δεν έκανε έλεγχο? Δεν πέρασε από εξοχιστικό έλεγχο 3 χρόνια για να μπει στο Δέλτα Νητάφ? Τι έγινε τότε δηλαδή? Δεν έγινε έλεγχος? Και μιλάμε για ελπίδα. Πουλάω εγώ ελπίδα. Κύριοι, η ΕΤ και εγώ είμαι η ελπίδα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, κάτι παράδοξο. Μιλάνε ότι τρομοκρατούμε τους Έλληνες με ελπίδα. Μ' ακούτε? Δεν ξέρω να μ' ακούτε. Σας ακούω. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μιλάνε για τρομοκρατούμε τους Έλληνες. Μα τα ζώα, δεν ντρέπονται τα ζώα? Γιατί εγώ έχω 200 δημοσιεύματα που λέει: αν δεν μαζέψετε 180 βουλευτές να ψηφίσουν αυτό, η Ελλάδα θα πέσει. Εάν δεν ψηφιστούν αυτά τα μέτρα και δεν μαζευτούν όλοι οι κυβερνώντες και όλο το κοινοβούλιο μου, η Ελλάδα θα φύγει από το ευρώ. Μα έχουν απειλήσει τη χώρα μου, έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο μου, μου έχουν διαλύσει, έχω 5.000 νεκρούς και ανθρώποι, και υπάρχουν και αυτοκτονίες που ντρέπονται να τις πούνε οι άνθρωποι. Τι να πούνε, αυτοκτονίσει ο γιος του? Αυτά τα ζώα είναι 200 δημοσιεύματα. Πού είναι εκείνοι οι άγιοι δημοσιογράφοι? Αυτά τα καταραμένα τα παιδιά που γράφανε: οι τράπεζες την άλλη μέρα δεν θα έχουν λεφτά, η Ελλάδα κλείνει.
δημοσίευματα, ρε παιδιά, δεν τα θυμάστε, ρε παιδιά. Βεβαίως. Ρε παιδιά, εγώ δεν τα θυμίζεις. Εγώ δεν τα θυμίσω. Που είναι αυτά τα δημοσίευματα που τρομοκρατούσαν τον κόσμο. Έπεσε η Ελλάδα, έφυγε η Ελλάδα, πουλήθηκε η Ελλάδα. Γερμανική σημαία στην Ακρόπολη. Αυτό εκείνο, τώρα το άλλο. Και είναι αυτά τα δημοσίευματα που θα μου πει εμένα εκείνο. Τι να πω εκείνο το παιδί, και το παιδί του είπα, θα του κάνω μήνυση, θα του ζητήσω αποζημίωση και θα ανοίξω ένα ίδρυμα ειδικό για τις ασθένειες σαν τη Γεωργιάδη. Που θέλει να μου κάνει και μήνυση. Με ποια κατηγορία, κυρία μου, έχω μήνυση. Πριν να ανοίξω, το έχω μήνυση. Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη είναι για εσάς. Και θα σας ρημάξει. Είναι μέχρι εδώ. Τέλος, μέχρι εδώ. Λέω ψέματα. Μάλιστα. Μπορεί, κυρία μου, να λέω και ψέματα. Κάτσε να δούμε άμα λέω ψέματα και μετά να με δικάσετε. Γιατί με καταδικάζετε πριν ακόμα ελέγξετε. Γιατί καταδικάζετε ανθρώπους σαν την ΕΔ, που είναι μόνο επιστημονικό προϊόν, είναι ένα επίπεδο μυαλού, είναι υψηλή διανόηση και ήρθε εδώ πέρα να σας προσφέρει. Μα δεν σας πήρε τίποτα. Βάλαν τον Λαμπράκη τον πρόεδρο μπροστά. Βάλαν όλη την ΕΔ. Βάλαν τι. Αυτοί οι άνθρωποι, όχι οι Νάγοι. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν επίζει το σύστημα. Μα δεν δίνω και τα λεφτά. Μα γιατί 600. Να σου εξηγήσω εγώ γιατί 600. Μάλλον θέλει να ρωτήσει ο λαός γιατί δεν αγοράζω ομόλογο. Τα ομόλογα αυτά δεν πουλιώνται σε μένα. Δεν μου πουλάγαν ούτε την αγροτική. Δεν μου πουλάνε τίποτα. Εμένα προσωπικά δεν μου πουλάνε τίποτα. Γιατί ό,τι μου πουλήσουν εμένα. Γιατί ό,τι μου πουλήσουν εμένα. Επειδή εγώ έχω μία αποστολή. Κύριε, το ψέμα θα κοπεί. Θα το τελειώσω. Γι' αυτό είμαι εδώ. Διαφορετικά θα είχα πάρει τα 600 μου, θα είχα πάρει τα χρήματά μου και βεβαίως είναι δικά μου και βεβαίως εκπροσωπώ και κάποια συμφέροντα που πρέπει, τα σιωτανό συμφέροντα εννοούμε όχι για χρήματα για να βγάλουμε, κάποια συμφέροντα τα οποία είναι μόνο της ελευθερίας και υπάρχει μια μεγάλη αποστολή απελευθερωτικού αυτή τη στιγμή σε όλο το πλανήτη. Μα δεν γίνεται να... FM. Συνεχίζεται παρακαλώ. Ακούτε. Παρακαλώ. Ναι, είναι η ταυτότητα του σταθμού κατά τον νόμο. Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Σόρα, σας ακούμε. Συνεχίστε. Δεν γίνεται να πεινάει όλος ο πλανήτης, όλος. Να είναι όλος μαύρος, να είναι δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια humanitarian κάθε χρόνο. Εκείνη η παγκόσμια τράπεζα ξεσκίζει στα humanitarian. Εκείνη η federal, βεβαίως humanitarian. Πού στο διάλογο είναι, γιατί πεινάει ο πλανήτης. Βιάζουν 4 και 5 χρόνια παιδάκια στις Φιλιππίνες παντού, τώρα θα αρχίσουν και σε εμάς. Πουλάνε ρουμανάκια, αλβανάκια, όλα τα βαλκάνια τα πουλάνε. Τα παιδιά είναι εμπόρια. Πουλάνε όργανα, γίνεται της πουτάνας. Και εσείς μας λέτε τώρα ότι κάνει χουμανιτέρια. Μέχρι πού θα φτάσει αυτό, κύριε μου. Ωραία, θα μπει ένα τέλος. Θα δούμε αν λέτε ψέματα. Κανείς δεν αγάπησε τον ψεύτη, κανείς δεν αγάπησε τον ψεύτη. Κάποιος κλέβει. Τα δικά μας τα λεφτά δεν είναι ούτε δανεικά ούτε κλεμμένα. Και όσοι με ρωτάνε που τα βρήκα, ακούστε, δεν είναι στη δική να μου κάνετε ανάκριση. Και δεν μιλάω και προσωπικά για εσάς, αλλά όποιον Έλληνα και όποιον Αμερικάνο και όποιον Γερμανό. Η Αμερική έχει καλές υπηρεσίες. Πολύ καλές. Τις καλύτερες στον κόσμο. Μα και η Ελλάδα έχει. Μα όλος ο κόσμος έχει. Εγώ τα φέρνω και αν υπάρχει κάτι μετά από κάποια υπηρεσία, θα επιληθεί εμένα. Τώρα να μου κάνει τώρα λοιπόν κάθε δημοσιογράφος και κάθε άνθρωπος που τα βρήκα, πώς τα βρήκα, γιατί τα έχω, αυτό είναι μια δικιά μου δουλειά. Οι υπηρεσίες είναι εκεί. Ούτε πολιτικό πρόσωπο που με να κρύβομαι. Να ρωτήσει κάποιος δεν μπορεί να ρωτήσει κανένα στην τράπεζά μου και δεν της απαντήσει γιατί. Αν ήταν εύκολο το κάθε βόδι να ρωτάει στην τράπεζα αν έχει ως ένα τα λεφτά και στις πρεσβείες, πού να ξέρει ο πρέσβης. Μα πού να ξέρει ο πρόξενος. Μα γιατί να ξέρει. Σωστά. Μα πού να ξέρει. Μπορείς με έναν τρόπο να έρθεις να συναλλαχθείς μαζί μου. Αν συναλλαχθείς μαζί μου θα μάθεις. Η τράπεζα βέβαια βγάλανε τόσο μυθεύματα. Ήταν, αυτό εμένα μου λέει ότι είναι τόσο τρομοκρατημένη. Γιατί εγώ τα λέω πολιτικά πτώματα. Και δεν τα λέω πολιτικούς. Πολιτικό είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι πολιτική και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πολιτική. Η πολιτική είναι αυτό που κοντιάζεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πολιτική αυτό που κάνουν που έρχεται κάποιος και λέει: παιδιά, έχω κάτι να σου δώσω. Ναι, αλλά έχω έναν όρο. Να καθαρίσω τη χώρα μας. Γιατί αυτό μιλάτε. Μιλάτε για διαφάνεια. Ακούω όλα τα κόμματα που μιλάνε. Όλοι, όλοι οι αρχηγοί κομμάτων. Για το καλό του τόπου. Μαγάμο, το τι λέξη είναι αυτή. Το καλό του τόπου. Ωραία, να το δω. Διαφάνεια. Διαφάνεια δεν λέτε. Μες. Δεν με ενδιαφέρουν οι πολιτικοί. Δεν με ενδιαφέρει πόσες μίζες έβγαλαν. Δεν με ενδιαφέρει πόσα πήραν και τους τα χαρίζω προσωπικά. Αυτό που με ενδιαφέρει. Εσύ, ο κάθε πολιτικός που πήρε προμήθεια 50 και 100, τι υπόγραψε εκείνο το παιδί κατά της χώρας μου για να πάρει προμήθεια 100. Δεν με ενδιαφέρει τα 100 που πήρες. Δεν είναι αξιόλογο για μένα. Είσαι ένας πληρωμένος άνθρωπος και κάτσες εκεί. Okay. Τι υπόγραψε, ρε παιδί μου, που πήρες 100. Πόσο ζημιά έκανε στη χώρα μου. Διοδείς, 7,
5, 19 και ποιος έβαλε. Για μένα ο κλεπταποδόχος έχει πολύ μεγάλη αξία. Γιατί αν δεν υπάρχει κλεπταποδόχος, δεν υπάρχει κλέφτης. Ο κλέφτης δεν κλέβει. Κλέβει και τα δίνει κάπου. Δεν τα ξαναδίνει στον ιδιοκτήτη. Που σημαίνει ο κλεπταποδόχος για μένα έχει τεράστια αξία. Ποιος έβαλε να υπογράψει, οι Ζημένους. Ναι. Ωραία. Τι υπόγραψες στις Ζημένες που πήρες 150 και 500 και κάποτε 500. Τι υπόγραψες. Τεράστια, μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Στην ουσία λοιπόν, χαρίζω τα λεφτά στους πολιτικούς που πήραν. Δεν με ενδιαφέρουν. Τι υπογράψατε και ποιος σας έβαλε. Αντιλαμβάνεστε κύριοι ότι δεν είναι το θέμα τα παιδιά της πολιτικής της Ελλάδος. Αυτό τα παιδιά τι είναι. Ωραία. Μέχρι εκεί. Άλλα είναι τα πράγματα και άλλα είναι τα κέντρα εξουσίας που αυτή τη στιγμή τα συμφέροντά τους στήγονται. Και δεν γίνεται τώρα ούτε του Σαμαρά, ούτε του Βενιζέλ, ούτε τίποτα. Ούτε εγώ τα έχω με αυτά τα παιδιά και αυτό δεν τα βλέπω. Και λέω κύριε καλά, με εσάς, μα δεν τα έχω με εσάς. Γιατί αν ήσασταν εσείς σήμερα, θα με είχαν φωνάξει. Σοβαρά, για να το δεις ώρα μου. Τι έχεις εδώ αυτό, να το δούμε. Τίποτα δεν είναι για μένα να πάω στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μία που μπαίνω μέσα, μία που καταθέτω τους λογαριασμούς, μία που μιλάει η Κεντρική Τράπεζα με την Montreal Bank και τελείωσε το θέμα. Ξέρουμε όλοι, τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό μου, με αυτούς που συναλλάσσουμε και που μπορούμε να συναλλαχθώ, πώς παράγει την οικονομία. Η οικονομία είναι μία μηχανή. Έτσι έχουν χτίσει την οικονομία μας. Δεν είναι δικό μας μαγαζί, είναι δικό τους μαγαζί. Και είναι το μαγαζί παγκόσμιο. Δηλαδή, είναι μία μηχανή που την ταΐζεις χαρτί. Όσο έχεις καλό χαρτί και την ταΐζεις, παράγεις λεφτά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η οικονομία. Δηλαδή, αν αύριο βάζαμε τα ομόλογα αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Κεντρική, όπου είναι συνδεδεμένη με το παγκόσμιο σύστημα, γι' αυτό και είναι παγκόσμιο το σύστημα το χρηματοπιστωτικό. Τι κάνεις, είσαι συνδεδεμένος όλος με τη φέντρα. Δηλαδή, έχεις καλό χαρτί ΦΑ, το βάνεις μέσα, γίνεται η πίστοσή σου. Δηλαδή, αν σου βάλω Ελένη αύριο 1 δισεκατομμύριο στο λογαριασμό σου, δεν θα έρθει κανένας γάιδερος με λεφτά ούτε με κανένα πλάνο. Θα πιστωθεί ο λογαριασμό σου 1 δισεκατομμύριο. Όταν ναι, γιατί υπόθηκε και αυτό, κύριε Σόρα, υπόθηκε και αυτό ότι αν είχες 600 δις, θα έπρεπε να βλέπουμε καραβάνια, θα έπρεπε να βλέπουμε όλο το στόλο της Ελλάδος. Θα έπρεπε να βλέπουμε τα πάντα. Ελλάς FM, ο ελληνικός σταθμός της Νέας Υόρκης. Μάλιστα, ναι, είναι τα ίδια καραβάνια, τα θυμάμαι. Θυμάμαι αυτό που λέτε τώρα, τα θυμάμαι. Όλα αυτά τα 500 δις που είχαν έρθει στη χώρα μας, ναι, με καράβια αρχόσαν. Δεν θυμάστε κάτι καράβια που σφυρίζανε, φέρνουν τα λεφτά. Έλα, βρε, λένε τώρα. Ναι, διότι, όχι, εγώ τα έθεσα ερώτημα. Μήπως πήγε κανένας να δει την Τράπεζα της Ελλάδος τότε που ήρθε το δάνειο, υποτίθεται των 110 δις, πώς ήρθε, με καραβάνια, ήρθε με παπόδια, με λεωφορεία, με τι ήρθε. Μία πίστοση. Όχι, μία πίστοση. Μία πίστοση και στο εξηγώ. Στη Γερμανία να τα πήγαινα και να μου τα φέρναν στην Ελλάδα, απλά θα πιστωνόταν το σύστημα ότι η Ελλάδα έχει πίστοση. Τόσα χρήματα είναι χρέωση και πίστοση όλος ο πλανήτης. Για όποιον καταλαβαίνει με βαθιά οικονομικά και αντιλαμβάνεται, αυτή τη στιγμή παράγουμε χρήμα. Τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, παράγουμε δικό μας χρήμα. Τώρα θέλετε να μάθετε το κέρδος μου. Εντάξει, ουσιαστικό κέρδος δεν υπάρχει, γιατί για μένα κέρδος υπάρχουν πράγματα που δεν αξίζουν με λεφτά. Δεν μπορείς να αγοράσεις το σεβασμό, δεν μπορείς να αγοράσεις τις αξίες, δεν μπορείς να αγοράσεις την ελευθερία. Εμείς παράγουμε ελευθερία. Τα λεφτά για μας είναι μηχανισμός. Δεν είναι αξία, όπως για κάποιους που πρέπει να πεθάνουν να δει στο πορτοφόλι τους. Εμείς ξέρουμε την αξία των χρημάτων, έχουμε μηχανισμούς χρημάτων, έχουμε τα δικά μας τα πράγματα που είναι αδιαφυσβήτητα. Δεν μπορεί να μας αμφισβητήσει κανένας. Είναι δικά μας. Δεν είναι ξένα. Δεν τα πήραμε δανεικά και δεν εκπροσωπούμε κανέναν. Άλλωστε, εάν ποτέ με χρεώσετε ότι είμαι σε μια παγκόσμια μεγάλη οργάνωση και κάτι το, και αν υπάρχει οργάνωση τέτοια, η οποία σας δίνει με μισό ή με μηδέν επιτόκιο για 100 χρόνια, πάτε τα από εκεί γάμο την κοινωνία μου. Γιατί δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση. Και να σου βάζει ένα μνημόνιο που εμείς δεν το λέμε μνημόνιο, το λέμε σύμβαση, η οποία είναι τόσο large, γιατί δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Διότι, όχι, δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή δεν είναι θέμα να μην τα πάρω τα χρήματά μου. Δεν γίνεται μετά η χώρα να ξαναπτωχεύσει ποτέ, εάν θα γίνει ένας έλεγχος. Θα ξέρουμε αν πρέπει να πληρώνουμε 23 ΦΠΑ για τα μαθηματικά εμάς. Εμένα προσωπικά δεν μου βγαίνουν και είμαι πολύ καλός στα μαθηματικά. Δεν μου βγαίνει τώρα, ψάχνει για 11 δισεκατομμύρια βλελένη. 11 δις ψάχνεις. Αυτές είναι οι πρωινές τυρόπιτες στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτά είναι που ψάχνεις, βρε γαμώτο. Τα οικονομικά σας πανεπιστήμια που περάσατε, αυτές είναι οι πρωινές τυρόπιτες. Lunch στην Ελλάδα είναι 11 δις. Κύριε Σόρα, μία ερώτηση σημαντική. Πες μου.
Εγώ λοιπόν δεν έχω κανένα λόγο ούτε να αμφισβητήσω, αλλά ούτε και να υπέρθερμαι να απορρίψω αυτή την πρόταση την οποία έχετε κάνει στο ελληνικό κράτος για την εξαγορά ως επενδυτής, διορθώστε με αν κάνω λάθος, του ελληνικού χρέους. Εγώ δεν, είμαι αυτή, εγώ δεν είμαι αυτή που θα αμφισβητήσω ή θα δεχτώ ή θα υποδεχτώ ή θα παραδεχτώ την ύπαρξη. Ό,τι και να μου δείξετε εμένα αυτή τη στιγμή, εγώ από αυτά τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία δεν έχω ιδέα. Χρειάζονται ειδικοί να τα εξετάσουν και να τα κάνουν και να τα δείξουν που εσείς αυτό είναι τίμιο που λέτε. Ας το κάνουν και άλλοι δημοσιογράφοι αυτό το τίμιο, γιατί πούνε παιδιά, μην δεν ξέρουμε τίποτα. Άρα να πάμε πρώτα εκεί και μετά να μιλήσουμε. Είδες πόσο τίμιο το κάνεις. Δεν, παιδιά, αυτό δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω και δεν ξέρω. Και δαιμονοποιήσανε και αφορήσανε αν το θέλεις. Κοιτάξτε, παιδεσόρα, ακριβώς επειδή δεν είμαι δημοσιογράφος το κάνω αυτό. Εγώ δεν δήλωσα ποτέ μου ότι είμαι δημοσιογράφος. Εγώ είμαι κοινωνική λειτουργός και κάνω το λειτουργήμά μου αυτή τη στιγμή. Ποτέ δεν δήλωσα ότι είμαι δημοσιογράφος. Είναι λειτουργός. Συγγνώμη, όταν αγοράζεις μια συχνότητα, η συχνότητα είναι μέσω μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η συχνότητα είναι στον ελληνικό λαό ή στον αμερικάνικο ή οπουδήποτε. Δεν είναι το ραδιοφωνάκι σου και δεν είναι το τηλεφωνάκι σου. Άρα, όταν παραδίδεις ψευδείς πληροφορίες ή όταν κάνεις διαπλεκόμενες πληροφορίες, αυτόματα ασκείς πίεση στη χώρα και στο λαό, το οποίο με το μέσον του παίζεις. Άρα, το μέσον μαζικής ενημέρωσης είναι του λαού, δεν είναι του κράτους και δεν είναι του δημοσιογράφου. Αν αυτό το καταλάβουν, θα έχουμε μια απλή δημοσιογραφία και οι ειδήσεις θα μπαίνουν όπου ο λαός θα αποφασίζει τι θέλει, τι δεν θέλει, τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Σήμερα λοιπόν δεν γίνεται να παραλύει η αλήθεια. Δεν γίνεται το ψέμα να έρχεται ισχυρό. Αυτή τη φορά όμως δεν θα πετύχει το ψέμα. Δεν άρα γίνεται λοιπόν, πολύ ισχυρό. Και εγώ κύριε Σόρα, επειδή πιστεύω στο λειτουργήμα και όχι σε κανένα επάγγελμα, γι' αυτό ακριβώς βρίσκομαι εδώ και κάνω αυτή την έκτακτη εκπομπή. Διότι υπάρχει ηθική υποχρέωση απέναντι σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες για να ακούσουν πραγματικά πώς έχουν τα πράγματα, να ακούσουν την άποψή σας, όχι από δημοσιογράφους, το επαναλαμβάνω, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ερωτηματικά και μεταφέρω και ερωτήματα και ερωτηματικά του κόσμου με τον οποίο επικοινωνώ και γι' αυτό αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω το εξής. Κάνω μία υπόθεση εργασίας. Για ένα δευτερόλεπτο γίνομαι εγώ αυτή τη στιγμή η υπεύθυνη, δηλαδή η ελληνική δημοκρατία που έχω την εξουσιοδότηση να δράσω αντί του ελληνικού λαού. Και λέω, αγαπητέ Αρτέμιε Σόρα, αυτή τη στιγμή εγώ αποδέχομαι την πρόταση τη δική σου και της ΕΝΤ και θέλω να προχωρήσω περαιτέρω. Και γίνεται λοιπόν το deal, να το πούμε εντός εισαγωγικών. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, κύριε Σόρα? Αυτό θέλω να μου πείτε. Ποιος είναι ο πρώτος σκοπός και ποιο είναι το επόμενο βήμα? Βέβαια, το επόμενο βήμα είναι με το που θα δεχτεί την ένωμη σχέση κυβέρνηση να ελέγξει και να συζητήσει μαζί μας. Καταθέτουμε τους κωδικούς στην Κεντρική Τράπεζα και στον Υπουργό Οικονομικών. Παραδίνουμε λοιπόν την τράπεζά μας, εκεί που έχουμε τα CDR, στη λειτουργία της Ελλάδος. Δηλαδή, άλλωστε, αν ξέρατε, ο λογαριασμός έχει ονοματεπώνυμο. Σήμερα τα λεφτά αυτά τα 600, για τα λέω λεφτά εγώ έτσι, όσοι οικονομολόγοι ξέρουν και μπορούν να το διαβεβαιώσουν, πολύ καλοί οικονομολόγοι, πώς είναι η οικονομία, δεν είναι στο όνομά μου, είναι στο όνομα Sovereign Democratic Ωφελάς. Τα έχετε μεταβιβάσει δηλαδή στο λογαριασμό της Ελλάδος. Τα έχετε πιστώσει. Βέβαια, δεν είναι στο όνομά μου σήμερα τα χρήματα. Οι εντολές είναι δικές μου. Ο λογαριασμός αυτή τη στιγμή δεν ανήκει στον Αρτέμιο Σόρα. Τα έβαλε ο Αρτέμιος Σόρας σε λογαριασμό το οποίο ο Κοστούντι, αλλά φανταστείτε ότι είναι μια πλατφόρμα, το οποίο υπάρχουν sub account, το οποίο ένα είναι της Ελλάδος με 600, άλλο είναι της Κύπρου με 50 ή οποιασδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή αν έρθει η Αλαμπάμα 5 δις, sub account 5 δις, πάρτε τα. Κύριε Σόρα, yes. Έχετε βάλει χρονικό περιθώριο. Λέτε ότι μέχρι την τάδε ημερομηνία πρέπει να απαντήσετε. Υπάρχει τέτοιο χρονικό περιθώριο? Όχι, δεν έχει, γιατί και τα χρήματα αυτά δεν μπορώ να τα πάρω πάλι. Έχει ομπλοκάρει έτσι το λογαριασμό, ώστε αυτά τα χρήματα θα μπορέσω να τα ξαναπάρω όταν η Ελλάδα βρει τη χρηματοδότηση ίδια με τη δικιά μου. Και λέω κάτι. Εάν έρθει αύριο το Δέλτα Νητάς και πάρει τα και βάλει ίδια χρήματα με εμάς, και γιατί 600, γιατί 300, θα σας πω γιατί. Εάν αύριο χρωστάγατε 200 χιλιάρικα εσείς, γιατί εκεί είναι το θέμα όλο. Η Κύπρος τώρα πάει για 5 δις. Τα πήρες τα 5 δις. Μα τα 5 δις είναι ανάγκες σου. Αύριο είσαι πάλι άφραγκος. Δηλαδή δεν γίνεται μια χώρα να σέρνεται πίσω από έναν τόκο κλήφο και δεις μια χώρα. Γιατί δεν είναι μόνο οικονομικό. Μια χώρα έχει ένα πολιτισμό. Έχει μια στρατηγική θέση. Έχει την ασφαλειά της. Έχει χιλιάδες πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα πορτοφόλι που θα μου το ελέγχει κάποιος άλλος. Στη χώρα αυτή λοιπόν που λέγεται Ελλάδα και είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί εγώ αν λέτε με λένε ευεργέτη τα ζώα. Έχουν μάθει και ευεργεσίες, γιατί ευεργεσίες τις μετράνε μόνο σε κιλά. Μάλιστα. Όσα κιλά στείλανε.
Δεν είπα ότι είμαι ευεργέτης, είπα ότι είμαι υποχρεωμένος. Έχω υποχρέωση να κάνω αυτό. Έχω αυτό σας θυμάμαι, κύριε Σόρα. Αυτό το είπαμε γιατί μας τι να πω τώρα, δεν θέλω να πω παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, βγάζοντας λοιπόν ένα χρέος, το πόσο είναι αυτό. Αλλά αν ακόμα η Ελλάδα είναι και με 300 δισεκατομμύρια, το δεχόμαστε. Εμείς καλόβολα λέμε, ναι ρε παιδιά, εντάξει, μας τα δώσατε τα 300. Οκ. Okay. Θα πάρετε τα 300, αλλά την άλλη μέρα θα είμαστε πάλι άφραγοι. Και θα βγούμε πάλι για διακόνιο, να πάρουμε λεφτά, να κάνουμε επενδύσεις, να ανοίξουμε τη χώρα και να πάμε από την ύφεση στην ανάπτυξη. Όμως με 300 παραπάνω δεν έχει. Η χώρα αύριο, αν χρωστάει 300, αν θα είναι στο 0, που σημαίνει όταν θα είσαι στο 0 και δεν χρωστάς τίποτα, θα πρέπει τότε να ξανασκεφτούμε αν πρέπει να πληρώσουμε ΦΠΑ 23, αν η βενζίνα μας πρέπει να είναι 2 ευρώ, αν πρέπει να πληρώνουμε φορεία στα αυτοκίνητά μας και αν αυτό το κράτος είναι το πιο φορολογημένο κράτος στον κόσμο. Η Αμερική δεν πληρώνει τίποτα μπροστά στον Έλληνα. Μπορούμε να τα αποδείξουμε αυτά που λέτε ότι έχετε φορείς. Τίποτα δεν έχετε. Δεν διανοείστε τι σημαίνει εφορία στην Ελλάδα. Όχι τώρα, εγώ είμαι 46 ετών. Αυτή η εφορία μας πήδαγε στην Ελλάδα πάντα. Τα αυτοκίνητά μας, όσο κάναμε στα εργοστάσια, άλλο τόσο ήταν η εφορία. Ό,τι σπίτι αγοράζαμε 13%. Το ΦΠΑ 23%. Τα τσιγάρα μας, τα πάντα μας. Τι να συζητήσουμε τώρα. Η Ελλάδα με τι ιδιωτικό επίπεδο συγκρίνεται την Αμερική με την Ελλάδα. Μπορείτε να το κάνετε σε μια τέτοια χώρα. 2 ευρώ η βενζίνη. Και ό,τι άλλο, για όνομα της Παναγίας. Φτάνει. Θα δούμε μετά αν αυτοί οι χώροι ανταποκρίνονται για τη χώρα με το ρέχο στάει. Πέρσι έδωσε 110 δισφόρους. Σοβαρά, από πού. Πόσο τελικά ήταν ο τόκος αυτό το 1% αφού έδωσε 100 δισκάδες. Ελλάς FM. Κύριε Σόρα, επανερχόμεθα. Άρα τελικά, αφού αύριο, αν θα είναι μηδέν η χώρα, μπορεί να μην υπάρχουν και φόροι. Να σε μια χώρα τόσο χαμηλά φορολογικά, που η Ευρώπη αυτό δεν το θέλει. Έχουμε να κουβεντιάσουμε και έχουμε πολλά ζητήματα. Άρα ο πολέμος δεν είναι ούτε με Σαμαρά ούτε με τα πολιτικά παιδιά. Τα οποία δεν μπορούν, είναι μπλοκαρισμένα. Καταλαβαίνω τον πολιτικό κόσμο και με σεβασμό σε πιο υψηλό βαθμό, όχι και κάποιες μαγιονέτες, ότι είναι μπλοκαρισμένοι. Άρα έχουμε να λύσουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και δεν είναι μόνο του Έλληνα. Είναι μια διαδικασία που χτίστηκε με πάρα πολλά χρόνια, με μεγάλη τέχνη, και σήμερα δεν περίμενε κανείς να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι απλό το δικό μας το θέμα. Μία που πάμε στην τράπεζα, μία που τα δίνουμε και μία που τι. Να συμφωνήσουν να γίνει τι, Ελένη. Τι να γίνει. Να ελέγξεις τι. 74, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Εγώ θέλω να πάω πιο πίσω. Γιατί μπορώ να πάω. Και μπορώ να πάω. Όταν λέτε πιο πίσω, τι εννοείται. Εννοώ ότι μπορώ να κάνω. Γιατί είμαστε 74. Γιατί τι έγινε από τότε ξεκινάει η Ελλάδα. Όχι, από το 1821 να πάμε. Έτσι, μπράβο. Και μετά από το 21 δεν πάω εκεί πέρα σε εκείνο το δάνειο. Έγινε ωραία, ό,τι έγινε, έγινε. Τελείωσε και ο Καποδίστρια ο Φουγκαράς. Τελειώσαμε. Φτάσαμε το 1841 που ανοίγει επίσημα η τράπεζα στην Ελλάδα. Από τότε θέλω να πάω, λένε. Και να καθαρίσω λοιπόν τους τάβλους του Αυγιά και να τελειώνει η υπόθεση. Γιατί να μην πάω. Και ξέρεις γιατί θα πάω. Γιατί μπορώ να πάω. Γιατί σήμερα έρχομαι και λέω: έχω 600. Ωραία, δικά σας είναι. Για να τα πάρετε να ελέγξουμε. Εάν θεωρήσουμε ότι το ελληνικό κράτος ανήκει στον Έλληνα. Και στον ομογενή που είναι εκεί, ο ομογενής έχει περιουσία στην Ελλάδα. Άρα έχει ένομο συμφέρον στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να πει ο ομογενής, δεν ξέρω εγώ, μένω εδώ, πώς μένεις εκεί. Έχεις μάνα, πατέρα, πατρίδα, έχεις εξοχικό, έχεις κάποια. Σίγουρα όλοι οι ομογενείς κάτι έχουν εδώ. Άρα πέρα αλήθεια είναι αυτό. Πώς θα γίνει λοιπόν, άρα λοιπόν μιλάμε για τη χώρα του. Άρα μιλάμε για τα συμφέροντά του. Ο ομογενής έπρεπε να. Αλλά βέβαια έχουν φροντίσει τις ομογένειες τους προέδρους να τους βγάζουν με αναρέσουσες κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν βγήκε νομίζω κάποιος από εσάς ομογενείς, πώς λέγεται, Κασιματίδης. Ο κύριος Κασιματίδης και μου λέει ότι ο κύριος Κασιματίδης είναι Μπρούκλης, είναι Χρήστος, είναι. Τι είσαι? Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς. Και βγήκε λοιπόν και λέει ναι, απάτη, τη στιγμή που η ομογένεια δεν έχουμε πειράξει τίποτα και δεν θέλουμε και τίποτα, αν η ομογένεια θέλει, και βεβαίως υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι, και εγώ ξέρω αρκετούς, και εκεί γύρω σας ξέρω αρκετούς, γιατί δεν ήθελα να βοηθήσουν, όχι με λεφτά, με γνωριμίες, με νομικές συμβουλές, με καθηγητές, με ό,τι μπορούν. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού βοηθήσανε? Εμείς όμως δεν ζητήσαμε βοήθεια, είμαστε ταπεινοί σε αυτό που κάνουμε. Αν όμως έρθουν και συστρατευτούν μαζί μας, έχουμε υποχρέωση να τους εντάξουμε. Ας το κάνουν λοιπόν. Όχι να βγαίνουν και να λένε δεν ξέρουμε τίποτα, εμείς δύο ομογένεια και εμείς προσβαλόμαστε. Από τι προσβάλλεις, κυρία μου? Κύριε Σωρά. Από τι προσβαλθήκατε, κύριε, από τι προσβαλθήκατε? Μάλιστα. Από τι λοιπόν ο Λαμπράκης σας πρόσβαλε? Αν είναι δυνατόν.
να μιλάτε έτσι για έναν συνάνθρωπό σας που έχει δώσει τα πάντα. Και βεβαίως ο Λαμπράκης τιμή του είναι τιμή μου, είναι τιμή μου που έχει έρθει στον πόλεμό μου. Είναι τιμή μου που έχει έρθει στον πόλεμό μου. Και αν είναι δυνατόν να μιλάει η ομογένεια έτσι για αυτόν τον άνθρωπο. Αν είναι δυνατόν. Φυσικά πιστεύω ότι αυτοί που τα λένε είναι εκλεγμένοι προέδροι με κάποιο σχέδιο και δεν έχει να κάνει και δεν αντιπροσωπεύει ψυχές ομογενών που χτυπάει η καρδιά τους εδώ όπως χτυπάει την Λαμπράκη δικιά μου. Και αν υπάρχουν τέτοιοι προέδροι, προλαβαίνετε να τους διώξετε πριν φύγουν μόνοι τους. Ο Καριώτης είχε ένα ευχαριστώ τον Θεό που ο Καριώτης έφυγε νωρίς. Συγγνώμη, τι εννοείτε. Μισό λεπτάκι, κύριε Σωρά. Επειδή ο Εθνικός Κήρυκας έχει δημοσιευμένο ένα άρθρο του κυρίου Καριώτη, λοιπόν, που σας αποκαλεί απατεώνα και σας αποκαλεί με διάφορα, τέλος πάντων, πολλά, τέλος πάντων. Δεν θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Τι έχετε να πείτε? Ναι, θα σου εξηγήσω ένα πράγμα, πρόσεξε. Καταρχάς υπάρχει μια κατηγορία διεθνής, υπάρχει κατασκοπευτική βιομηχανική κατασκοπία, η κατασκοπία σε οργανισμούς, η απιστία, και επειδή τα λεφτά είναι και πολλά και είναι και 600, τώρα αν συμπεριλάβω σε μια μήνυση παγκόσμια τον Λογκαριώτη, θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Δεν το καταλαβαίνει, αλλά τον εβάλανε και το έκανε, επειδή ο άνθρωπος δηλώνει Πασόκ και Πασόκ και Πασόκ και είναι Πασόκ πριν το Πασόκ. Όμως αν έχετε ακούσει, εμείς λέμε, δεν έχουμε χρώμα, δεν έχουμε κόμμα, δεν έχουμε δόγμα. Δεν μας νοιάζει, είμαστε χριστιανοί, είμαστε μουσουλμάνοι, είμαστε χιλιαστείς βαπτιστές, είμαστε τα πάντα, αλλά γεννηθήκαμε Έλληνες. Που σημαίνει, σε εμάς χωράτε όλοι, εφόσον έχετε ελληνική νοοτροπία, ειδικά όσον αφορά τον οργανισμό μας. Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε κόμμα, δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία, αλλά είμαστε και τα πάντα. Που σημαίνει, εμείς μιλάμε, δεν μας ενδιαφέρει ποια ομάδα είσαι, ρε παιδί μου. Αν είσαι Παναθηναϊκός, δεν μας ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το αν είσαι Έλληνας και νιώθεις το ίδιο. Όλες οι τελείες τώρα του πλανήτη ενώνονται. Τα μηνύματα είναι παγκόσμια. Ο πόλεμος είναι παγκόσμιος και δεν είναι της Ελλάδος. Γιατί περιμένουν όλη την Ελλάδα να πέσει? Τι υπάρχονται, ρε παιδιά, με την Ελλάδα, μια μικρή χώρα, για την Ιωνικόπεδο που βλέπει τρεις υπήρους και είναι το μοναδικό στον κόσμο. Γιατί κατά τη γνώμη σας. Γιατί κατά τη γνώμη σας η Ελλάδα. Εσύ δεν μου πεις, Ελένη, γιατί λοιπόν οι Ιλουμινάτοι θέλουν έδρα την Ελλάδα? Ωραία. Μάλιστα. Και γιατί όλοι θέλουν έδρα την Ελλάδα? Λοιπόν, ας μάθουν λοιπόν ότι η έδρα είναι δικιά μου. Και δεν ακούμε κανένας. Αν θέλουν να έρθουν, να έρθουν ως φιλοξενούμενοι. Αλλά σαν δικαιούχοι στη χώρα αυτή δεν θα μπουν. Κύριε Σώρα, να κάνω μία ερώτηση. Κύριε Σώρα, με επιτρέπετε να κάνω μία ερώτηση. Ναι, λοιπόν, επειδή είμαι ο Βικέντιος εδώ στον Ελλάς FM, θέλω να ρωτήσω, είστε μασόνος? Όχι βέβαια, αλλά είμαι και μασόνος. Είστε και μασόνος? Ναι, είμαι και μασόνος, είμαι και Ιλουμινάτη, είμαι και δωδεκαθεϊστής, είμαι και χριστιανός, είμαι και όλες μαζί, όλες τις θρησκείες, εκπροσωπώ λοιπόν όλους τους ελεύθερους ανθρώπους. Προσωπικά είστε? Όχι βέβαια, κύριε. Αν με βρείτε ποτέ σε καμία μασονική, βέβαια μας βραβεύσανε, εμένα και το Λαμπράκι στην Ελλάδα. Φυσικά. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Μέσα. Όχι, κάτσετε. Ήταν μέσα να πούμε, ο μισός πληθυσμός εκεί μέσα ήταν μασόνι. Okay. Δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν μας πειράζει καθόλου. Γιατί ξέρουμε τι είναι στη μασονία, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, έχουμε άλλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, κύριε, ο Έλληνας έχει ένα πρόβλημα. Ιστορά, δεν την μπορεί. Έχουμε κλειστοφοβία. Πρέπει να είμαστε στον αέρα. Αν η μασονία ήταν σε μια ταράτσα, βεβαίως. Αλλά βέβαια δεν μας πειράζει κανένα δόγμα. Είμαστε τόσο ελεύθεροι που δεν έχουμε κανένα δόγμα, δεν έχουμε κανένα χρώμα, δεν έχουμε κανένα κόμμα. Δεν έχει να κάνει λοιπόν ο ελληνισμός με όλα τα δόγματα και τα κόμματα. Ναι, αλλά από ό,τι τα λέτε δεν ανήκουμε πουθενά. Η Στοά ξέρουμε πίσω από τη Στοά ποιοι κρύβονται και για τους Ιλουμινάτη που είπατε και όλους, για τους Ρότσιλ και όλους αυτούς, έτσι. Ναι. Ξέρουμε το αφεντικό τους. Γι' αυτό ρωτάμε, εσείς είστε ανεξάρτητος από αυτούς ή είστε εξαρτώμενος, παρακαλώ? Πιο ανεξάρτητο από μένα δεν θα βρείτε, κύριε. Άλλωστε να ξέρετε κάτι, εμένα δεν με θέλει καμία Στοά. Έτσι, ωραία. Εμένα δεν με θέλει, με διώξουν δηλαδή. Απαντήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Φοβούνται, κύριε, να μην τους διαβάλω. Έτσι. Εγώ έχω και άλλη μια ερώτηση να σας κάνω και έχει σχέση με την Κύπρο. Στην Κύπρο είπατε ότι δημιουργήσατε τράπεζα στην Κύπρο, δεν είναι έτσι? Όχι, δημιουργήσαμε μια εταιρεία που την ονομάσαμε Cyprus Motherland Bank. Motherland.
Και είπατε ότι οι Κύπροι μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν χρήματα ή να καταθέτουν. Εξηγήστε το αυτό, γιατί έχουν πολλούς Κυπρίους αυτή τη στιγμή τώρα που ακούνε. Βεβαίως. Όχι μόνο η τράπεζα, η... όχι η τράπεζα, τράπεζα είναι το όνομά της. Δηλαδή το bank δεν σημαίνει ότι είναι τράπεζα και έχει κυσέ. Okay. Έχουμε κανονίσει 20 δισεκατομμύρια τα οποία θα μπει σε αυτή την εταιρεία. Περιμένουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος Κύπριος είναι, ένα πολύ μεγάλο όνομα, το οποίο θέλει να στρατευτεί μαζί μας. Και για να αγοράσουμε, επειδή τώρα πιέζουν οι Τούρκοι να πουλήσουν οι Έλληνες, γιατί ξέρετε ότι όλοι το νησί, το κατεχόμενο, οι περιουσίες είναι ελληνικές. Μάλιστα. Λόγω αγγλικού δικαίου, οι τίτλοι είναι, δεν είναι σαν την Ελλάδα δηλαδή, να κάνουμε συμβόλαιο, είναι σαν τον τίτλο, δεν ξέρω αν έχετε χρειαστεί στην Αμερική τέτοιο τίτλο δηλαδή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τώρα πουλάνε λοιπόν οι Έλληνες τις περιουσίες τους στους Τούρκους, τους πιέζουν οι Τούρκοι να πουλήσουν τις ελληνικές περιουσίες. Mm-hmm. Αν αυτό γίνει, το νησί οι Τούρκοι είτε θα βγει ως ανεξάρτητο, mm-hmm. είτε ως με τους Τούρκους μαζί. Ήταν ένα σχέδιο της κυβέρνησης και παλιότερα από πληροφορίες που έχουμε από πολύ μεγάλον άνθρωπο, ο οποίος είναι στα δρόμενα της Κύπρου, ο οποίος είχε πει ότι ήταν στόχος της κυβέρνησης να βρει χρήματα για να αγοράσει τη γη ξανά. Αν και το σχέδιο Ανάν το έλεγε αυτό, δηλαδή να αγοραστούν και θέλουν οι Κύπροι και λέγανε να ξαναγοράσουμε τη γη μας εμείς, γιατί αφού είναι δικιά μας. Βέβαια από το κατεχόμενο έχω έρθει στο υπόλοιπο νησί. Δημιουργώντας λοιπόν μια τράπεζα, είναι, ανοίγει σε ένα κυπριακό, το οποίο δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, όμως. Ξέρετε, το καλό και το κακό είναι σαν το νόμισμα με την διαφορετική του όψη. Εμείς στρατηγικά, επειδή η Κύπρος έχει και αυτοί τους προδότες τους και έχει και αυτές και τις πιέσεις της, και ξέρετε ότι η Κύπρος είναι ένα πολύ περίεργο νησί, απέναντι έχουν τους Ισραηλίτες, yeah. οι Ρώσοι έχουν πάρα πολλά συμφέροντα και το καταλαβαίνουμε. Οι Τούρκοι είναι απέναντι, οι μεγάλες οικογένειες και τα κέντρα εξουσίας θέλουν το πετρέλαιο και την εκμετάλλευσή του. Άρα λοιπόν πιέζουν και την κυριαρχία της να παραδώσει και να μπουν στο παιχνίδι και να αφήσουν την Κύπρο να πεινάει. Αν λιμοκτονεί η Κύπρο δίνοντάς της λίγα-λίγα δανεικά, θα την έχεις πάντα. Αν της δώσεις πολλά λεφτά, θα είναι σαν ένα χαλίνο το άλογο να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή την ισορροπία θέλουν να την κρατήσουν σε ένα επίπεδο, σε ένα επίπεδο ελεγχόμενο. Δηλαδή να μην μπορεί η Κύπρος να φτιάξει δικιά της εξέδρα, παράδειγμα. Άρα θα πέσει σε κάποια εταιρεία, η οποία σίγουρα θα είναι όχι δικιά μας, θα είναι είτε ρώσικη είτε ισραηλίτικη. Καλά, και ισραηλίτικη θα είναι των μεγάλων παιδιών. Με αποτέλεσμα, εμείς βάλαμε αυτό το μηχανισμό των οικοπαίδων σαν μοχλό ότι αντιρρούμε και το Κυπριακό. Mm-hmm. Αφού λοιπόν δεν υπακούτε, θα υπακούσει ο κόσμος. Όπως και στην Ελλάδα δηλαδή. Υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, και υπάρχει και μεγάλη. Mm-hmm. Βέβαια, η Κύπρος βέβαια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε διάφορα, αλλά να ξέρετε ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία πήγαμε κατόπιν προσκλήσεως. Άρα ο πρόεδρος, κατόπιν των πιέσεων που είχε. Ο πρόεδρος της Σόφιας εννοείται, έτσι. Σωστά. Και αν θέλετε να σας το επιδείξω και ο Λαμπράκης. Yeah. Ο Χριστόφιας μας κάλεσε επίσημη πρόσκληση ποια άτομα θα πάμε από το προεδρικό μέγαρο. Έχουμε πολύ και πρωτόκολλο ωραία. Που στείλαμε, που σημαίνει εμείς δεν πήγαμε εκεί πέρα βόλτα, ούτε πήγαμε απρόσκλητοι. Στην Ελλάδα ήρθαμε απρόσκλητοι. Μάλιστα. Γιατί είναι η χώρα μας. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί αμφισβήτησαν ορισμένοι, το λέω αυτό γιατί αμφισβήτησαν ότι ο πρόεδρος της Στόφιας δεν σας προσκάλεσε στην Κύπρο και έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, παρακαλώ, έχω μπροστά μου την πρόσκληση του κυρίου Χριστόφια και τη διαβάζω δια του λόγου σας το ασφαλές, παρακαλώ. Ελληνική Δημοκρατία, Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος, Λευκωσία, 4 Σεπτεμβρίου 2012, Δόκτωρ Εμμανουήλ Λαμπράκη. Και End National Deb 32 διεύθυνση κτλ. Αξιότιμη κύριε Λαμπράκη, σας εκφράζω τις ευχαριστίες μου για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την οικονομία της χώρας μας και την χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω στην Κύπρο με σκοπό τη συζήτηση των θεμάτων που αναφέρονται στην επιστολή σας με τους αρμόδιους της Κυπριακής Δημοκρατίας για το θέμα. Με εκτίμηση, Δημήτρης Χριστόφιας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μπράβο σας. Απαντήσατε πλέον με τον καλύτερο τρόπο για να, για να μάθουν αυτοί οι κύριοι που αμφισβητούν τα πάντα και τα ισοπεδώνουν ότι έχετε απορριφτικά στοιχεία. Μάλιστα. Πολύ ωραία και συγχαρητήρια κύριε Λαμπράκη. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να σας δώσουμε και τις επικοινωνίες πριν την πρόσκληση πώς πιέζαμε την κυβέρνηση και αν δείτε σε ένα γράμμα έχουμε γράψει ότι η κυβέρνηση δεν εκπροσωπεί τον κυπριακό λαό αν δεν πάει με τα συμφέροντά του και δεν εκπροσωπεί τον ελληνισμό κατά αυτόν τον τρόπο. Με αποτέλεσμα θα μας βρει απέναντι. Δηλαδή, όχι απειλούμε, προειδοποιούμε, θα είμαστε απέναντι. Δεν γίνεται λοιπόν μια κυβέρνηση να δεσμεύει ένα ολόκληρο λαό, είτε αν κοιμάται, κύριοι, ας κάνουν κάτι αυτοί που μπορούν.
αυτοί που δεν μπορούν, μην περιμένετε να κάνουν. Κύριε Σόρα, να ρωτήσω μία ακόμη ερώτηση, τελευταία από μένα, ναι, και η Ελένη η Γιώκα παίρνει τη σκυτάλη. Θέλω να ρωτήσω και να πω, στους ομογενείς εδώ αδελφούς Κυπρίους που έχουμε στην Αμερική ή ανά τον κόσμο, οι οποίοι είχαν περιουσίες στα κατεχόμενα εδάφη αυτή τη στιγμή της και που έχουν πάρει οι Τούρκοι. Πώς μπορούν αυτοί να βοηθηθούν για την περιουσία τη δική τους από τη δική σας την οργάνωση και του κυρίου Λαμπράκη. Προσέξτε να δείτε, τώρα επειδή η Κύπρος είναι σε ένα στάδιο μεταβατικό το οποίο ζυμώνονται πάρα πολλές συμφωνίες και δεν γίνεται τόσο απλά τα πράγματα. Εξελίσσεται ένα τεράστιο πάνελ γύρω από εμάς και από τις συμφωνίες που κάνουμε. Υπάρχουν δύο μεγάλα όπλα, τα οποία ενώ η Κύπρος τα θέλει, δεν της επιτρέπουν να τα πάρει. Κοιτάξτε να δείτε τι τρελό, τι διαδικασία υπάρχει και τι μεγάλο σπάσιμο γίνεται αυτή τη στιγμή στην αγορά και κάποιος θα ξαναανακατέψει την τράπουλα. Δηλαδή, υπάρχουν δύο μεγάλα όπλα στο τραπέζι, τα οποία δεν θα τα βγάλω ποτέ. Αλλά ποτέ. Ένα όπλο είναι το μηδέν επιτόκιο. Το μισό δε είναι υποτυπώδες όσον αφορά για να μπούμε στον νόμο, για να μην θεωρηθεί δωρεά και μας πούνε μετά κοιτάτε, αφού είναι μηδέν είναι δωρεά, άντε ούτε λεφτά σας δίνουμε, γεια σας. Ίσως αυτό το μηδέν, δηλαδή το μισό τα εκατό, ίσως τεχνικά, τεχνολογικά θα μπει από κάποιους οικονομολόγους που θα μας πούνε για να μην μας θεωρήσουν δωρητές, οπότε δεν πάρουμε τα λεφτά μας. Κάτι που πρέπει να το πάρουμε. Εμείς δεν λέμε δεν θέλουμε τα λεφτά μας πίσω. Εμείς λέμε δεν υπάρχει τόκος. Γιατί από εκεί υποφέρουν όλοι. Και μάλλον δεν υπάρχει και τόκος, υπάρχει και τόσο ψευδή στοιχεία στα κράτη. Γιατί το ίδιο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα, αγαπητοί μου, το και η Ιταλία, το και η Γαλλία, το και η Γερμανία, περνάει λίγο καλά. Επειδή έχει τη σκυτάλη που βγάζει το ευρώ, εντάξει, άμα κάνει το έχει στο μαχαίρι και μου δίνει σε μένα διφέντα, θα φας όσο θέλει, λογικό είναι. Μα το και η Ισπανία, μα το έχουν όλοι. Που σημαίνει, αν η Ελλάδα σπάσει στο επίπεδο που όπως το κάνουμε εμείς, το ίδιο θα κάνει και η Ιταλία. Θα πούνε δεν πάμε και εμείς σε έναν έλεγχο. Δεν πάμε και εμείς εκεί. Οπότε χαλάει η παγκόσμια συνταγή. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι τρώει πολύ μεγάλες πιέσεις και ζυμώνεται πάρα πολύ η Κύπρος και δεν μπορούμε τώρα να κουμπίσουμε παραπάνω και να πιέσουμε παραπάνω. Περιμένουμε, είναι σαν το σκάκι. Κάνω μία κίνηση εγώ, θα περιμένω να κάνεις μία εσύ. Δεν μπορώ να κάνω δύο εγώ μία εσύ. Τώρα περιμένουμε να κάνουν την κίνησή τους. Οι κινήσεις γίνονται, ζυμώνονται. Οι υπουργοί σπάνε. Κάποιοι άνθρωποι λένε θα μας κρεμάσουν, ρε. Τι θα κάνουμε εδώ. Έρχονται οι άλλοι. Τα δύο μεγάλα όπλα λοιπόν είναι χωρίς τόκο και 100 χρόνια. 50 ή 100. Πώς σημαίνει αυτόματα η αγορά. Δεν γίνεται ένας σώρος από το πουθενά με ένα λαμπράκι να λέει ότι μπορώ να το κάνω και μου λένε τι βγάλεις, τι έβγαλα. Μάλιστα. Γιατί δεν έβγαλα. Μάλλον τι έχασα θα μου πείτε. Αυτό που θα κάνω δεν χάνω και κάτι. Θα σας πω γιατί. Όσα δίνω, τόσα παίρνω. Δεν έβγαλα, αλλά δεν έχασα. Τι κέρδισα, τη χώρα μου. Αν η χώρα δεν είναι δικιά μου και είναι η Πορτογαλία, κέρδισα την Πορτογαλία. Που το μνημόνιο θα λέει μέσα. Στήριξη της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα, ο ελληνισμός εκεί, το πολιτισμικό στοιχείο πρώτο. Αν ποτέ υπογράψει η Πορτογαλία, θα δείτε ένα άλλο μνημόνιο. Το οποίο θα τη δώσουν τζάμπα τα λεφτά. Αλλά θα δείτε λοιπόν ότι τότε ο ελληνισμός θα δουλέψει πολύ. Υπάρχει τώρα, τέτοια περίπτωση, κύριε Σόρα. Κύριε Σόρα, υπάρχει τέτοια περίπτωση κάποια άλλη χώρα σας έχει ζητήσει και είστε έτοιμοι να κάνετε τέτοιου είδους προσφορά? Θα σας πω. Οι Σέρβοι διώξανε και το Δόλτα Νιτάφ, διώξανε και την Κεντρική Τράπεζα με τις κλωτσίες. Περιμένουνε όλοι κάποιες εξελίξεις από Ελλάδα και Κύπρο, οπότε υπάρχει μια τεράστια ζήμωση. Η Σερβία είναι στα γραφεία μας και στη Φραγκφούρτη και στον Ντάιμοντ στον Καναδά και εξελίσσεται ένα σενάριο πώς θα πάρουν τα χρήματα. Μας περιμένουν, περιμένουν όλοι να δουν εξελίξεις. Η Ισπανία, τα 14, ξέρετε, η Ισπανία έχει 24 καντόνια. Τα 14 έχουν ζητήσει ήδη δάνειο γιατί η κυβέρνηση, φυσικά η κυβέρνηση είναι στην αυλή, είναι εξαδελφή της Βασίλισσας. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα όλοι μας. Δηλαδή και τα κράτη, αλλά και οι συμφωνίες είναι δύσκολες. Μην φανταστείτε ότι είναι κάτι εύκολο. Υπάρχουν πολύ εξειδικευμένοι μηχανισμοί που έχουν δουλέψει για όλα αυτά. Και όταν βλέπετε κάτι τέτοιο στο πάνελ και έρχεται, δεν μπορείτε να φανταστείτε για πόσο εξειδικευμένα πράγματα και οι μηχανισμούς, δημόσιες σχέσεις. Υπάρχουν άλλες συμφωνίες πολύ πιο βαθιές, οι οποίες σήμερα σας δίνουν προβάδισμα να έρθει κάποιος σαν και εμένα και να σας πει ελάτε 600 πάρτε τα και να μπει κόντρα σε ένα σύστημα το οποίο το κουνάμε θα έλεγα ή του πατάμε το πόδι. Δεν είναι εύκολα όμως όλα αυτά. Κύριε Σόρα, και μην δίνετε τόσο έτσι μια ελαφρύτητα
Δεν είναι ελαφριά τα πράγματα, είναι πολύ βαριά, κύριε μου. Πάρα πολύ βαριά. Κύριε Σάρα. Και έρχονται κάποια στιγμή στο συγκεκριμένο timing και θέλει στήριξη αυτό. Είναι σαν το αυτοκίνητο που να έχει κολλήσει και πρέπει να το σπρώξετε. Και πρέπει να βοηθήσετε όλοι. Πρέπει να αγκαλιάσετε το λαμπράκι. Να αγκαλιάσετε, γιατί αν δεν αγκαλιαστείτε, θα πληγείτε. Μάλιστα. Κύριε Σάρα, μία τελευταία ερώτηση. Πόσο ρεαλιστικό και εφικτό είναι αυτό να γίνει αποδεκτό το πακέτο και να προχωρήσει η υπόθεση, κατά τη γνώμη σας? Εμείς, κυρία Ελένη, ξέραμε και την επόμενη μέρα. Ξέραμε και την τρίτη μέρα. Ξέραμε και μέχρι τις 20 μέρες τι θα γίνει, δηλαδή τις 20 κινήσεις. Εμείς ξέραμε τις αντιδράσεις. Ξέραμε τι θα φάμε. Ξέραμε πώς θα εξελιχθεί. Ωραία, κύριε, λήξατε τη λάσπη. Τώρα τι θα κάνετε? Η επόμενη μέρα για εμάς την ξέρουμε. Τις επόμενες κινήσεις τους θα είναι δύσκολες πολλές. Θα πρέπει να κάτσουν σε ένα μεγάλο τραπέζι και δεν μιλάω για τα παιδιά τα δικά μας. Τα παιδιά τα δικά μας θα πάρουν εντολές. Σίγουρα θα πρέπει να αποσυμπιεστεί η κατάσταση. Γιατί η κατάσταση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό που με ρώτησατε, ναι, πιέζονται άλλες χώρες. Δεν σας λέω μικρές, την Αντίκουα. Ήδη τις έχουμε υποσχεθεί της Αντίκουας. Είναι η Αντίκουα, μια χώρα που ζήτησε 300 εκατομμύρια και άλλη μια η Γρανάδα. Αυτές είναι δεδομένο και σίγουρα, οπότε μας συζητήσουν, τους έχουμε υπογράψει. Yes, ναι, μπορούμε να σας το δώσουμε. Οι άνθρωποι μας έχουν καταευχαριστήσει και θα τους το δώσουμε. Υπάρχει η Ουκρανία όμως, είναι η Αίγυπτος, είναι η Ζάμπια, είναι πολλές οι χώρες που έρχονται μαζί μας. Και σιγά σιγά όλες οι οργανωμένες χώρες και τα κινήματα, δηλαδή ο στρατός στην Πορτογαλία, δηλαδή τι είπε, στην Ισπανία, δηλαδή τι έγινε, δηλαδή δεν αντέχει άλλος ο κόσμος, δεν γίνεται. Όλη αυτή η πίεση γίνεται για μια παγκόσμια κυριαρχία. Τι να την κάνω την παγκόσμια κυριαρχία? Εγώ δεν θέλω να γίνω Ισπανός, Γερμανός, Αγγλέζος, αλλά ούτε αυτός θέλει να γίνει. Πώς θα γίνουμε όλοι ένα, γιατί δεν κρατάμε τα δικά μας? Μια βιομάζα χωρίς ταυτότητα και χωρίς αναγνώριση. Πώς θα γίνει, γιατί να το κάνουμε, γιατί? Γιατί κάποιοι δεν νιώθουν άνθρωποι, κάποιοι δεν μπορούν να εξελιχθούν παραπάνω. Κύριε Σωρά, μια ερώτηση. Τα χρήματα αυτά που λέτε για τη Γρανάδα ή για την Αλαμπάμα και τα λοιπά έχουν σχέση με τα 600 ή είναι άλλα χρήματα αυτά? Όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχουν καμία σχέση. Είναι τελείως διαφορετικά χρήματα. Χρήματα. Οπότε δηλαδή αν τώρα θερυπή να έρθει η Νέα Υόρκη και σας πει ο Δήμαρχος ότι εγώ θέλω να υποβάλω αίτηση γιατί και εμείς εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα οικονομικό, θα το σκεφτείτε? Όχι, δεν το σκεφτώ, θα το κάνω. Να το κάνετε. Δηλαδή τα χρήματα υπάρχουν και για όλα τα state της Αμερικής. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Και μιλάμε για άλλα χρήματα. Δεν μιλάμε. Τα 600 τα ξεχωρίσατε και είπατε πως είναι για Ελλάδα και Κύπρο. Σου υπάρχουν και άλλα χρήματα που είναι για άλλους σκοπούς, για άλλες χώρες όπως λέτε. Πέστε μου το όνομά σας. 50 για την Κύπρο, Βικέντιος. Κύριε Βικέντιε, το ποσό που έχουμε δεν είναι 600, είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι κοντά στα 3-3. Μάλιστα. Το ζήτημα λοιπόν είναι άλλο. Ακόμα και αν δεν έχω τίποτε άλλο. Εγώ σας πάω ότι έχω μόνο τα 600 της Ελλάδος. Ναι. Αν η Ελλάδα δεχτεί, τι θα πάρω από την Ελλάδα για εγγύηση? Ναι, τι. Τι, πέστε μας. Ελληνικά ομόλογα. Τα ομόλογα. Τα ελληνικά ομόλογα. Τα οποία θα βγουν στην αγορά, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Ακούστε. Για εγγύηση τα 600 δεν θα μου δώσουν ελληνικά ομόλογα 600. Φυσικά βέβαια, οπωσδήποτε, λογικά έτσι είναι. Τα ομόλογα σήμερα τα ελληνικά είναι σκουπίδια, το ξέρετε έτσι. Τίποτα βέβαια. Τα είπαμε και προηγουμένως βεβαίως. Αύριο όμως που η χώρα θα είναι στο μηδέν με τα δικά μου τα ομόλογα ξεχρωμένη, τα ομόλογα της Ελλάδος θα είναι 3 αλφαπλάς. Βεβαίως. Σίγουρα. Α, τι έχασα εγώ αγαπητή μου. Έτσι. Έχασα τίποτα κύριε. Έτσι. Ωραία. Έκανα ένα γύρισμα. Έσωσα τη χώρα μου και ξαναπήρα τα λεφτά μου πίσω. Γιατί βεβαίως όταν η χώρα είναι στο μηδέν, τα ελληνικά ομόλογα κύριε Βικέντιε θα είναι 3A+. Αυτόματα θα το πει και η Moody's και η Standard & Poor's για τη χώρα. Δεν φτάνει που δεν χρωστάει. Και 400. Εγώ δέχομαι να πάρω τα ομόλογα τα 600. Και αυτόματα τα ομόλογα αυτά μπορώ να τα βάλω σε οποιαδήποτε άλλη κεντρική τράπεζα και να κάνω πάλι cash. Πάντως κύριε Σώρα, νομίζω ότι αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο εκ μέρους σας, γιατί δεν νομίζω ότι ασχολείται μόνο η Ελλάδα και η Αμερική και η Κύπρος με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι τραβάτε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά τα οποία συζητάτε σε σχέση με τα ομόλογα και όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε σε εσάς κάθε επιτυχία και πραγματικά εμείς σαν νομογενείς θα είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι ότι όλα αυτά τα οποία λέτε μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε. Αυτό μας ενδιαφέρει και μόνο. Ακριβώς. Κύριε Μικέντε, σας είπα, θα πάρω μόνο το γενικό δημοσίου που σήμερα είναι μηδέν. Το δέχομαι, το πάρω.
μπράβο. Εγώ δέχομαι να ανταλλάξω τα χρήματά μου με μηδέν σήμερα. Έτσι. Το μηδέν σήμερα, την επόμενη μέρα θα είναι 3A plus. Άρα θα έχω το κεφάλαιό μου πάλι από όποιον να παίξω που θέλω. Ναι ή όχι. Βεβαίως. Είναι τόσο αυτονόητο αυτό. Δεν μπορείτε να μου το στερήσετε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Ή δηλαδή να υπάρχει ειδικό οικονομολόγο. Καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Άρα εγώ δεν έχασα τίποτα. Τι κέρδισα, τι χώρα. Τι χώρα. Άρα η χώρα θα έχει σε μένα ό,τι θέλω. Κύριε Σαρά. Και μια χώρα σωστή. Μιας και για 100 χρόνια. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να πέφτουμε θύματα κάποιων για να δίνουμε την κυριαρχία μας, τη μητέρα μας, τα κοκαλά μας και όλους τους ήρωες. Για ποιο λόγο. Και αν μπορώ εγώ, δεν μπορούν αυτοί. Έτσι. Ελένη, μεγάλα όπλα που υπάρχουν στο τραπέζι και ο πόλεμος δεν είναι της Ελλάδος και της Κύπρου. Μια άλλη προσωπική ερώτηση μπορώ να κάνω, με συγχωρείτε. Σχέση με την παρέτηση του καθηγητού, του κυρίου Θεόδωρου Καριώτη, έτσι. Λοιπόν, γράφει μέσα ότι έστειλε κάποιο ομόλογο, το οποίο του δώσατε τότε, το έστειλε στο Υπουργείο των Οικονομικών και απήντησε ότι είναι πλαστό. Λοιπόν, και εμείς θέλουμε τώρα για να απαντήσουμε, γιατί πολλοί ακροατές μας ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, έτσι, ενδιαφέρονται και θα πούνε ρωτήσατε τα πάντα, αλλά στο θέμα το καυτό που ο Καριώτης κατηγορεί τη ΜΕΝ, τον κύριο Λαμπράκη και τον κύριο Σόρα, δεν ερωτήσατε. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, πέστε μας τι είδους ομόλογο είναι αυτό το οποίο εστάλει από τον κύριο Καριώτη και ήρθε αυτή η απάντηση. Κανένα ομόλογο δεν εστάλει από τον κύριο Καριώτη και καμία απάντηση δεν έχει έρθει. Ο κύριος Καριώτης δεν μπορεί να περάσει ούτε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να περάσει και δεν έχει κανένα θέμα. Ο κύριος Καριώτης λοιπόν είναι στην οργάνωση, καταρχάς ήταν πολύ φίλος του Λαμπράκη. Τον εμπιστεύτηκε ο κύριος Λαμπράκης. Και εγώ δεν μπορώ να πω τον άνθρωπο αυτό. Βέβαια, τον είχαμε βγάλει, αν διαβάσετε την επιστολή, τον έχουμε βγάλει από τις συνεδρίες, διότι δήλωνε φίλος του Βενιζέλου. Καταρχάς, θα σας πω για κάτι άλλο, έτσι, γιατί ο Λαμπράκης δεν θέλει να μιλάει. Πήρα τώρα από λίγο το Θόδωρο, τον Καριώτη, μου απάντησε, ενώ τον είχα πάρει κάτι λόγο και δεν μου είχε απαντήσει. Του λέω, Θόδωρε, και μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε σε λίγο να μπραμίσω τώρα. Anyway. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, εκτός από την εκτίμηση που έκανε για την Τράπεζα της Ανατολής, δεν πρόσφερε και κάτι στην οργάνωση. Στην οργάνωση λοιπόν τον ήθελαμε πιο πολύ για τον ΑΟΣ, δηλαδή για να προκαλούμε τον ΑΟΣ και τον φυλάγαμε πάντα, αν το θέλετε, τον βάζαμε και μίλαγε. Δηλαδή ο Θόδωρος ο Καριώτης πήρε αξία από όταν έκατσε στην ΕΤ. Πριν την ΕΤ δεν τον ήξερε κανένας. Απλά ένας καθηγητής που έκανε και γι' αυτό πρέπει να σκληρώθηκες. Okay, that's it. Όμως από τότε με εμάς πήρε αξία και τον διαφημίσαμε πολύ. Η υπόθεση της Ανατολής έδωσε τεράστια όθηση. Με αποτέλεσμα ενόχλησε και τότε, γιατί όταν η Ανατολή δεν είχε βγει ακόμα, ο Καριώτης, επειδή είναι προσωπικός φίλος του Βενιζέλου και ο Βενιζέλος ήταν υπουργός οικονομικών, και θα το πω εγώ αυτό, δεν θα αφήσω το Λαμπράκι και ο Λαμπράκι θα το συμπληρώσει αν θέλει. Ήρθε στην Αμερική ο Βενιζέλος και έκατσε στο τραπέζι μαζί με τον Λαμπράκη, τόσο παλιοί είμαστε εμείς και με όλους τους μηχανισμούς που μιλάμε και δεν φοβούμαστε να πούμε και το οτιδήποτε. Και ήρθε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι και έκατσε ο Βενιζέλος, ο Καριώτης και ο Λαμπράκης. Και παραδόθηκε μια επιστολή την οποία κάποια στιγμή ο Λαμπράκης θα σας τη δείξει, αλλά πιστεύω. Συγγνώμη, Μάκη, εγώ δεν ήμουν παρόν, ήταν ο Ζανιάς, ο Βενιζέλος και ο Καριώτης. Ο Βενιζέλος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Του παραδόθηκε μια επιστολή. Οι πληροφορίες που ήρθαν λοιπόν για να καταλάβουμε ότι αυτός ο μηχανισμός ήταν ΠΑΣΟΚ, αλλά εμάς δεν μας πειράζει αν είναι ΠΑΣΟΚ. Στο όμως έχουμε και κομμουνιστή, έχουμε και νεοδημοκράτη, δεν μας πειράζει αρκεί να νιώθει Έλληνας, να είναι Έλληνας. Αγκαλιάζουμε τους πάντες και τα πάντα. Μην σας κάνει περίεργο, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Κάποιες εποχές ήρθαν οι εποχές που έπρεπε η κομματοκρατία να χωρίσει. Οπότε να βγάλει τις ομάδες, να βγει ο θυμός, να βγει το μίσος, να βγει αντιπαλότητα. Τώρα. Βλέπετε ότι όλα τα κόμματα τελικά είναι αγκαλιά, όλα αυτά τα ζώα, και εμείς καθόμαστε από εδώ και συζητάμε να πούμε τι θα γίνει με τη ζωή μας και με τη χώρα μας. Επιτάζεται λοιπόν η Ερνάκη, άλλωστε και αν θέλετε στην αρχή Αθήνα δεν υπήρχαν κόμματα. Δεν υπήρχε τίποτα από αυτά τα. Εν πάση περιπτώσει με τον Βενιζέλο λοιπόν, του παραδόθηκε μια επιστολή, η οποία θα το κείμενο σας το πει ο κύριος Λαμπράκης. Η απάντηση του Βενιζέλου είναι όταν ήταν για την Ανατολή, γιατί είχαμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας. Γιατί εμείς για την Ανατολή μιλάμε για όλα τα στοιχεία. Για εκείνα που δεν πρέπει να σας πούμε και για εκείνα που τα φυλάνε μυστικό, όταν θα έρθουν οι άνθρωποι να συμφωνήσουν για να μην γίνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Γιατί πραγματικά έχει γίνει μεγάλο κακό. Αποκαλύπτονται πράγματα τεράστια διάσταση. Και πραγματικά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στους χειρισμούς μας και αυτό κάνουμε. Τους βλέπουμε και χτυπάνε όλα τα σκυλιά και γαβγίζουν και δεν μιλάω καθόλου. Ενώ μπορώ να πετάξω 7 μπαούλα λάσπη πραγματικά με στοιχεία και να κοπούνε όλοι. Αλλά τα αφήνω απλά να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν ο Βενιζέλος είχε πει δεν θα αλλάξουμε αφεντικά στη μέση του δρόμου. Πόσο καταλαβαίνετε εσείς. Τόσο καλά είναι τα πράγματα.
Ο Καριώτης λοιπόν δεν μπορεί να περάσει από το Υπουργείο απ' έξω, δεν μπορεί να περάσει από πουθενά. Κανένα ομόλογο δεν του είχε παραδοθεί στα χέρια του και κανένα ομόλογο δεν ήρθε, γιατί ήταν μόνο για την Ανατολή. Στις συζητήσεις μας ήταν, γι' αυτό και στο γράμμα μου του λέω ότι ξέρει τους οικονομικούς μηχανισμούς μας μέχρι εκεί που θέλουμε εμείς. Και νομίζω ότι ίσως πρέπει να του κάνουμε μία μήνυση, η οποία απιστία, γιατί έχει υποράψει και όρκο. Ο Λαμπράκης να σας δώσει τον όρκο. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί οι λιγδοτάμπανοι προδότες που πέσανε θύμα για 50, 100, 200, 300, δεν ξέρω πόσα λεφτά, γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσω αλλιώς. Να λέει εμένα και το Λαμπράκη που τρώει μαζί μας, που έτρωγε, που μιλάγαμε, που σχεδιάζαμε για τη χώρα, γιατί δεν σχεδιάζαμε καμία επιχείρηση. Σας ζήτησε χρήματα, μια... κύριε Σόρα, σας ζήτησε χρήματα, το καυτή ερώτηση είναι αυτή. Ζήτησε χρήματα από εσάς. Από εμάς ζήτησε χρήματα, έχει ζήσει πολλές φορές χρήματα. Στο ξενοδοχείο το... Πόσα σας ζήτησε ο κύριος Καριώτης, πόσα χρήματα ζήτησε από εσάς για να παραμείνει στην οργάνωση και να μην παραιτηθεί και φύγει. 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια είπα... δολάρια. Yes. Μάλιστα. Αλλά του είπα ότι Θόδωρη δεν μπορούμε να σου δώσουμε 10. Γιατί λέει θα μας δώσετε 10 και θα είμαι συνέχεια και δεν θα με ξαναπληρώσετε. Του λέω Θόδωρη παιδί μου, δεν μπορούμε να σου δώσουμε 10. Φάπαξ δηλαδή το ήθελε, φάπαξ αυτό. Ναι. Να, για ποιο λόγο του λέω. Άλλωστε, μου λέει τι να μην σε ξαναπληρώσουμε. Ζήτα ποια χρήματα θέλεις, γιατί εγώ λέει θα πάρω θέση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Από τη Νέα Δημοκρατία, από τον κύριο Αβραμόπουλο. Του λέω μπορείς να πας όπου θέλεις. Το αν είσαι υπάλληλος του Υπουργείου δεν σημαίνει κάτσε στο Υπουργείο. Δεν μπορώ να σου πληρώνω, άλλωστε δεν έκανε και κάτι για μαζί. Μετά ομολόγα δεν είχε σχέση ο Θόδωρος. Mm. Από την άλλη, όταν ζήτησα 10 εκατομμύρια, ήμουν μαζί με τον Λαμπράκη στο σύντομο ξενοδοχείο για να παραμείνω λέει στην οργάνωση. Του λέω παιδί μου να σου πληρώσουμε 10 για να μείνει. Αυτό είναι ελληνική ψυχή. Εγώ έπρεπε να απαντήσω εκείνη την ώρα ή να του τα δώσω. Και του λέω είσαι και λίγο μεγάλο παιδί μου. Του λέω αν σου δώσω 10 εκατομμύρια μπορεί να μείνω να πεθάνει. Να χάσω τα λεφτά μου γιατί θα σου δώσω 10. Να του δώσω 10 για την υπόλοιπη ζωή του. Όχι, δεν τα δώσαμε. Του λέμε Θόδωρε, δεν νομίζω, δεν είμαστε διατηρημένοι να δώσουμε και να χρηματοδοτήσουμε σένα για ποιο λόγο. Και από εκεί και πέρα λοιπόν πήρε την κάτω βόλτα και άρχισε τις προδοσίες του, τις εσχάτες προδοσίες, όπου εδώ στην Ελλάδα σας λέω τον έχουν τον έχουν δαιμονοποιήσει δηλαδή τον άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος που πώς έκανε και πώς πήρε τα χρήματα και τι έκανε. Ναι, ναι, είδαμε στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν. Αυτό είναι ο Θόδωρος ο Καριώτης. Θεωρώ ότι είχε κάποια οικονομικά προβλήματα με τη γυναίκα του, έτσι αγάπησε τώρα τελευταία μια κυρία. Καλή τη ώρα. Προσωπικά. Καλή τη ώρα αυτή η κυρία. Αλλά εντάξει, όταν αγαπά μια γυναίκα, δεν μπορούμε. Θεωρώ ότι πληρώθηκε από το φίλο του τον Βενιζέλο. Μάλιστα. Κύριε Σόρα, να μην μπαίνουμε στα ναι. πολύ προσωπικά και στα ενδότερα. Δεν είναι της παρούσης και δεν είναι το ίδιο. Αλλά μπήκε στα προσωπικά του οργανισμού ο άνθρωπος αυτός. Αυτός ο άνθρωπος μπήκε στα προσωπικά του οργανισμού. Είπε απατεώνα εμένα. Έτσι, εμένα και τον Λαμπράκη απατεώνα. Εγώ λοιπόν, δεν ξεχνάω, είμαι μεγάλη καμίλα. Λέγει ότι θέλεις, κάνε, έχεις δικαίωμα να κάνεις. Περιμένω να με κλέψει κάποιος για να του κάνω μήνυση. Αν δεν σε κλέψει, δεν μπορεί να του πεις θα σου κάνω μήνυση, μήπως με κλέψεις. Έχει πολύ συγκεκριμένη μορφή που λέω. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα δηλαδή και να μιλάμε για Ελλάδα και για ελληνική ψυχή. Αν δώσουμε αυτά τα παραδείγματα, δεν θα έχουμε ποτέ καθαρούς Έλληνες. Και θέλουμε καθαρούς Έλληνες. Ναι, με εμάς δεν θα έχει κανένα δεύτερη ευκαιρία. Θα έχει μία ευκαιρία. Και όποιος θα μείνει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ναι, έπεσε θύμα, εγώ πιστεύω ότι τον μπήσαν οι φίλοι του, έκανε πολύ άσχημα για τους ανθρώπους που έφαγε μαζί, σχεδίασε ένα μέλλον, σχεδίασε μια στρατηγική και έπρεπε να μείνει μαζί μας. Στην επιστολή πάντως, στην επιστολή προς τον κύριο Καριώτη αναφέρεται ότι είχε σχέση και με μυστικές υπηρεσίες και ενημέρωνε τον κύριο Βενιζέλο. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Ότι δηλαδή από μυστικά της οργανώσεως τα μετέδιδε. Βεβαίως. Καταρχάς, αν το θυμάστε και επί Τριανταφυλόπουλο, φοβήθηκε ο κύριος Καριώτης μην τον πούνε πράκτορα γιατί του έλεγε ότι δουλεύατε για το Αμερικάνικο Δημόσιο. Έχει δηλώσει πολλές φορές, έχει φύγει η κουβέντα, μην είναι δηλώστε και πράκτορα. Άλλωστε, ο κύριος Καριώτης στη Δανία, για να καταλάβουμε, έχει ρουφήξει λίγο αίμα από αυτό το έρμο το κράτος επί Πασόκ. Ήταν για 4 ή 5 χρόνια, αυτό θα το διασταυρώσω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ήταν στη Δανία, όπου ήταν ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης για τους επενδυτές της Δανίας. Στα 4 χρόνια ένας πελάτης πήγε εκεί, ένας πελάτης πήγε, του είχαν σπίτι νοικιασμένο, του είχαν υπαχουλόμιστο, παίρνει πολύ ωραία, έδρωγε όπου ήθελε. Δηλαδή ο Καριώτης είχε υποβληθεί από αυτό, έχει πάρει από τον ελληνικό λαό αρκετά πράγματα μέσω του Πασόκ. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος σαν καθηγητής, σαν ακαδημαϊκός να προσφέρει, γιατί πιστεύουμε στους ανθρώπους του πνεύματος και αυτοί έχουν μείνει, γιατί αυτά είναι τα λεφτά. Τα λεφτά είναι μυαλό, τα λεφτά είναι ιδέες, αυτό είναι το χρήμα. Και έτσι τον κάνανε αντιπρόεδρο, όπου ήταν ψηφισμένος αντιπρόεδρος, έτσι τον επιλέξαμε 7 μέλη, δεν τον έβαλε ο Λαμπράκης, ψηφίσαμε.
και ψηφίσαμε εφόσον έδωσε όρκο. Έχει υπογράψει έναν όρκο λοιπόν ο κύριος Καριώτης στην οργάνωση αυτή. Θα του κάνετε μήνυση, θα του κάνετε μήνυση για το θέμα του ή όχι? Θα το κουβεντιάσω με την ΕΔ, γιατί δεν είναι μια δικιά μου απόφαση. Δεν είναι μια δικιά μου. Σαν σώρας, ναι, μπορώ να του κάνω μηνύση μόνος μου, χωρίς το Λαμπράκι, ακόμα και αν ο Λαμπράκης δεν θέλει. Έτσι. Αλλά οφείλω να μιλήσω με τους συνεργάτες μου και να δούμε τι θα κάνουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά πραγματικά είναι να γίνει μήνυση, πρέπει να του γίνει μια μήνυση, και είναι ο μεγαλύτερος προδότης. Σε τέτοια ώρα δεν έπρεπε να κάνει τίποτα από αυτά που έκανε, και είναι όλα ψέματα, και διτάχθηκε μαζί με κάποιους δημοσιογράφους σου Πανιώτη. Ποιος τον πληρώνει αυτόν τον άνθρωπο? Κύριε Σωρά, θέλω να τον γνωρίσω από κοντά. Θέλω να μιλήσω με τον Ζουμπανιώτη και να τον με συναντήσει face to face. Τι θα μου πει αυτός ο άνθρωπος εμένα, ρε παιδί μου, που μιλάει τόσο άσχημα? Ή ένας φατέρος δηλαδή, να τον συναντήσω. Με τι να μου πει, με ξέρει αυτός ο άνθρωπος? Νομίζω ότι δεν αξίζει να ασχολούμεθα με τέτοια πράγματα, έτσι, δεν χρειάζεται, δεν είναι εδώ, δεν τους χρειάζεται. Εμείς δεν ασχολούμεθα εδώ, ούτε με αναπαραγωγή ειδήσεων κάνουμε, ούτε και τίποτα. Για τον κύριο Καριώτη, επειδή υπήρξε επιστολή του ιδίου και διάψευση και μίλησε κτλ. Και γι' αυτό ασχοληθήκαμε, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ μια ερώτηση έχω να σας κάνω, κύριε Σώρα. Από αυτή την επίσημη και προσφορά. Και μπορεί και ο κ. Καριώτης να βγει και να μιλήσει, παρακαλώ. Είναι ελεύθερο. Από αυτή την επίσημη είμαι προσφορά. Είμαι εδώ να συναντήσω τον Ιησού. Εγώ τώρα που θα έρθω στην Αμερική. Δεν ξέρω πώς θα με αντικρούσει και να μου πει. Έτσι. Καλά, ρε Θόδωρε, είμαι σε ένα παντεώνα. Τι είναι αυτά? Πότε έλεξε τον Θόδωρε? Εμείς δεν πηγαίναμε να πούμε σαν μωράκι γύρω-γύρω. Και αν το θέλετε στην Ουάσιγκτον μία δόση, τον είχαμε πάρει κοντά σε ένα πολύ μεγάλο ραντεβού. Ωραία. Σε ένα πολύ μεγάλο ραντεβού στην Ουάσιγκτον. Μα ο Θόδωρος τα λέει αυτά. Είναι ο Θόδωρος αυτός. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Έχω πέσει από τα σύνορα. Ναι, εσείς ξέρετε, εκείνος ξέρει, λοιπόν, αυτό δεν είναι παρούσι στο θέμα. Εγώ μία ερώτηση θέλω να κάνω. Από εκείνη την επίσημη προσφορά που κάνατε στο Jefferson County της πολιτείας Αλαμπάμα, έχετε πάρει απάντηση? Έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά στη χρεοκοπημένη εκείνη κομιτεία? Ακούστε να δείτε, την Αλαμπάμα ήταν ένα μήνυμα προς την Αμερική, μάλλον όχι προς την Αμερική. Υπάρχουν δύο Αμερικές για μένα προσωπικά. Ενώ αυτή τη χώρα τη λατρεύω γιατί έχει όλα μου τα στοιχεία. Ξέρετε, η Αμερική για μένα είναι σαν είναι η Ελλάδα. Σε πολύ μεγάλα ραντεβού που είχαμε κάνει με τον κύριο Λαμπράκη, στρατηγή της CIA, στρατηγή της CIA λέω, που πολλές φορές μιλάγαμε μαζί και κάποια άλλα θέματα που είχαμε, του έλεγα, βρε αγόρι μου, αν δεις ποτέ κινέζικη σημαία στην Αμερική, θα έρθω να πολεμήσω και θα φέρω κόσμο. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι στην Αμερική, ακόμα και απάνω από το Λευκό Οίκο, απάνω από το Λευκό Οίκο, που φαίνεται σαν ένα εξικέραυνο, είναι η θεά Αθηνά 17 πόδια. Συγγνώμη, για επανελάβετε. Απάνω από το Λευκό Οίκο, στο Στρογγυλό, που φαίνεται σαν ένα εξικέραυνο, είναι η θεά Αθηνά με σηκωμένο το χέρι, 17 πόδια, η θεά Αθηνά. Τι θέλει η θεά Αθηνά στο Λευκό Οίκο, αφού εγώ είμαι ένα τίποτα? Τι θέλει ο Λυκούργος μέσα στο Κογκρέσο, τώρα που ανοίγει την πόρτα του Κογκρέσου, είναι ο Λυκούργος. Τι θέλει εκεί, κύριοι? Τι θέλει το άγαλμα της ελευθερίας που είναι τα μούτρα του Απόλλωνα? Σας παρακαλώ λοιπόν, όπου να κοιτάξω παντού είναι οι γραμμές μου, είναι οι δομές μου, είναι οι κύονες, όλα τα πανεπιστημιά μου. Ναι, αλλά δεν θέλω την ιστορία μου να την αλλοιώνετε, να την κάνετε έτσι. Το Κάουντι λοιπόν ήταν ένα παράδειγμα που κάναμε, γιατί το Τζέφερσον το πτώχευσε η JP Morgan. Η JP Morgan και η Chase Manhattan. Καλά ρε παιδιά, πτωχεύσε τον Κάουντερ. Ξέρετε τώρα τι θα γίνει. Φτάσαμε λοιπόν, ο κόσμος να φωνάζει στους δρόμους από την Μπράγκα Άμπρες, και με τους τραπεζίτες μας και με κάποιους μηχανισμούς μας που είχαμε εκεί, κάναμε την πρόταση. Ξέρετε όμως ότι μέσα στις πολιτείες υπάρχουν και οι άνθρωποι που κάναν την πτώχευση, και μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ είμαι και λίγο σκεπτόμενο άτομο. Καλά ρε παιδιά, είναι τυχαίο που στην Αλαμπάμα είναι όλα τα φημί των Αμερικανών? Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι τυχαίο? Δηλαδή όλα τα φημί σας είναι στην Αλαμπάμα, εκεί που πτωχεύετε. Σοβαρά. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, και στην Αλαμπάμα είναι το πρώτο διάταγμα της ελευθερίας του ανθρώπου, το θυμάστε? Ναι. Δηλαδή ο Κένεντι είχε 3.000 αστυνομικούς να φυλάει μια μαύρη. Δηλαδή ο ρατσισμός, τη ελευθερία κατά του ρατσισμού ήταν στο Αλαμπάμα. Είναι λοιπόν πολύ ιστορικό το κομμάτι που θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε εδώ. Έγινε μια κίνηση την οποία βεβαίως την έχω υπογράψει, και αν μου πει Αλαμπάμα ελάτε να το κάνετε, φυσικά πιστεύω ότι μεγάλες δυνάμεις θα πέσουν με τα μούτρα να στηρίξουν την πρόταση. Μην την πάρετε από το Σώρα, γιατί ο Σώρας πώς θα δώσει μηδέν? Εμείς ασκήσαμε. Δηλαδή δεν γίνεται η JP Morgan με την Chase Manhattan να τους είχαν βάλει αυτά τα νούμερα που λένε 10-15, δεν είπε τίποτα έτσι. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή δεν ξέρω τι χρέη έχει η Αλαμπάμα και δεν έχω ελέγξει. Όταν θα μπω, θα σας πω. Ναι. Αλλά και από την Αλαμπάμα να παίρνουμε παλιωμούς. Ελλάς FM.
Μάλιστα. Με αποτέλεσμα η Αλαμπάμα είναι μια κίνηση ότι εμείς μπορούμε παντού. Εσείς δεχτείτε. Αν η Αλαμπάμα τώρα δεχτεί να πάρει από τη Τσέιζ Μανχάταν με 0% γιατί έχει τη δικιά μου σφορά και της δώσει η Τσέιζ τα χρήματα ή η JP Morgan, σας λέγω ότι και πάλι εγώ νίκησα. Τι είναι η τρόπο. Πάλι εγώ θα έχω νικήσει ακόμα και αν δεν πάρει από μένα, αν πάρει με 1% και 50 χρόνια. Πάλι εγώ νίκησα. Κύριε Σωρά, είστε Αμερικανός υπηκός. Όχι. Όχι. Υπηκός, δηλαδή Έλληνας. Βέβαια, Έλληνας ελληνότατος. Πιο ελληνότατος δεν γίνεται. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Σωρά, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, αφού σας ευχαριστήσω για αυτή την απροσδόκητη αποκλειστικότητα που είχαμε για να βγείτε απόψε στην εκπομπή μας. Την εκπομπή, όπως είδατε, αυτή την εκπομπή την οποία την φτιάξαμε ιδιαίτερα για αυτό το τόσο μεγάλο εθνικό, θα έλεγα, θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον ελληνισμό. Και Ελένη, ο κύριος Σόρας δεν βγήκε σε καμία τηλεόραση στην Ελλάδα, πρέπει να πούμε, να μιλήσει ούτε στο Κρήτα TV, μόνο ο κύριος Λαμπράκης βγήκε. Μάλιστα, αποκλειστικότητα. Οπότε ήρθε στον Ελλάς FM κατά αποκλειστικότητα παγκόσμια αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε έτσι, πολύ για αυτό. Κύριε Σόρα, εγώ θα το ρωτήσω αυτό επειδή το ρώτησαν ακροατές, φίλοι, γνωστοί κτλ. Θέλω με το χέρι στην καρδιά και οι τρεις σας που εσείς είστε στο τηλέφωνο, ο κύριος Λαμπράκης και ο κύριος Βαλσαμάκης, τα μέλη της ΕΝΤ που είναι εδώ πέρα, ο πρόεδρος και ο κύριος Αλεξάνδερ που είναι εδώ. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Φυσικά εσύ, γιατρέ Λαμπράκη, πριν ορκιστείς στην ΕΝΤ, έχεις πάρει έναν όρκο πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Και έχεις πάρει τον όρκο του, έχεις δώσει όρκο στον Ιπποκράτη. Έχεις δώσει όρκο στον Ιπποκράτη για να στηρίζεις την ανθρώπινη ζωή, να την υπερασπίζεσαι μέχρι εκεί, μέχρι την τελευταία της στιγμή, μέχρι εκεί που οι δυνάμεις σου το επιτρέπουν και είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις όταν έδινες αυτό τον όρκο. Ελένη, στο μικρόφωνο να κοιτάς. Τον έδωσες αυτό τον όρκο. Λοιπόν, οι υπόλοιποι έχετε δώσει έναν άλλον όρκο. Η ερώτηση λοιπόν που κάνει το κοινό, το σκεπτόμενο, θα μπορούσε ο Μανώλης Λαμπράκης, θα μπορούσε ο Αντώνης Βαλσαμάκης μέσω του κυρίου Σόρα ή και ο ίδιος ο Σόρας, ο Αρτέμιος Σόρας, ο Αρτέμιος Σόρας, να έχουν πέσει θύμα μιας τεράστιας πλεκτάνης των ίδιων των επικυρίαρχων? Μη χτυπάς. Και εκμεταλλευόμενοι λοιπόν τον πατριωτισμό και την αγάπη για τον ελληνισμό, να έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το γαϊτανάκι, ρίχνοντάς σας μέσα, πασάροντάς σας τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία με τα οποία έχουν υποβιλώσει την ανθρωπότητα και εκμεταλλευόμενοι την αγάπη και τον πατριωτισμό και τον ελληνισμό σας, να έχετε πέσει και οι ίδιοι θύματα. Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Όχι, γιατί οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Οι ψεύτες δεν ξέρουν αριθμητική. Αυτό να θυμάστε. Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Υπάρχει περίπτωση να μου απαντήσουν οι κύριοι ή όποιος θέλει από εκεί. Υπάρχει περίπτωση να ήμασταν κερδοσκόποι και να δίνουμε χωρίς στόχο για 100 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε? 100 χρόνια δεν θα υπάρχετε. Δηλαδή ουσιαστικά χάνεστε χρήματα στον δρόμο. Συγγνώμη, δεν ρώτησα αυτό. Δεν ρώτησα αυτό. Μισό λεπτό. Μακή, δεν ρωτάει αυτό, Ελένη. Είναι δυνατόν, λέει, να έχουμε πέσει θύματα απάτης εκ μέρους των ντοκογλύφων? Να μας έχουν δώσει χαρτιά που δεν ισχύουν? Θέλω να απαντήσω εγώ. Όχι, ακόμη και να ισχύουν. Όχι, θέλω να απαντήσω ότι έχουμε ήδη τις απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μανώλη, μην απαντάς σε καμία απάντηση. Γιατί είσαι από το Υπουργείο δεν σε ενδιαφέρει. Ελένη, ρώτησε καλά. Μήπως εμάς μας έχουν την παρώσει τα κέντρα εξουσίας? Αυτό δεν ρωτάς, Ελένη? Ακριβώς αυτό. Και έριξαν, συγγνώμη, να συμπληρώσω και παρακάτω, και δίνοντάς σας τα ίδια χρηματοπιστωτικά εργαλεία με τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει να υποδηλώσουν όλο τον κόσμο. Και έχοντας υπόψη τους, εκμεταλλευόμενοι, λέω πάλι, τον πατριωτισμό και την αγάπη για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό, όντες Έλληνες με ψυχή και καρδιά, εντάξει, και με αυτόν τον τρόπο να συμπαρασύρουν, να διασύρουν και να καταστρέψουν ζωές, καριέρες και πολλά άλλα πράγματα αθώων συναγωνιστών. Δεν σταματάς λίγο. Δεν βλέπεις τον πόλεμο. Δεν σου μυρίζει το παρούτι. Όντως.
Δεν τον βλέπεις τον πόλεμο. Τον βλέπω. Τι μου λες τώρα, δεν βλέπεις το απέναντι, δεν βλέπεις όλα αυτά που έρχονται, τα ρεύματα. Δεν βλέπεις τις κόντρες, τις τεράστιες. Τι δεν βλέπω ο κόσμος, την κόντρα, τη μεγάλη, δεν τη βλέπετε. Την βλέπουμε. Μηθέν με τόπους και τις κυριαρχίες. Δεν βλέπετε ποιοι είμαστε εμείς, τι κάνουμε εμείς και εμείς κοντράρουμε, βάλαμε τα στήρια μας μπροστά. Τι μου λέτε ρε παιδιά τώρα, δηλαδή. Και σας είπα, ναι, τα νούμερα δεν είναι ψέματα. Δηλαδή, ο ένας θέλει τη χώρα σου και να είσαι και για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα χίλια χρόνια. Και εμείς δεν ζητάμε καμία κυριαρχία. Άτομο και χαρισμένο. Ο ένας θέλει να στα πάρει όλα και γιατί καθίς θέλει να σε μην πω τη λέξη τώρα. Αλλά εγώ στα δίνω όλα, σου δίνω παραπάνω, χωρίς τόκο και για 100 χρόνια. Αφού τα νούμερα μιλάνε, είναι μαθηματικά. Γιατί οι λέξεις, περσεύουν οι λέξεις, οι κινήσεις είναι. Τον πόλεμο δεν τον βλέπεις, δεν τον αισθάνεσαι, δεν σου μυρίζει τον παρούτι. Μα επειδή βλέπουμε τον πόλεμο. Τότε τι μου λες, με πολεμάνε, μας πολεμάνε όλοι και είμαστε με το σύστημα, πώς καταλαβαίνεις. Δεν λες ότι είμαστε απέναντι σε όλα και με όλα. Τι βλέπεις. Όχι. Και είμαστε στην κόντρα τη μεγάλη. Τι βλέπεις λοιπόν εσύ. Βλέπεις λοιπόν ότι το σύστημα μας έδωσε το σύστημα να φάει τα μάτια του. Όχι. Το ερώτημα ήταν. Είναι η επόμενη μέρα. Ναι. Η επόμενη μέρα. Τι να μας δώσουν αυτοί, να σου δώσουν χαρτιά. Ούτε τον πειρατό τους να σου δίνουν, τον πειρατό τον πληρώνεις. Κύριε Σόρα. Τι να μας δώσουν αυτοί, έχετε δει να χαρίσουν τίποτα. Κύριε Σόρα, θέλω επειδή η ώρα έχει περάσει, ήδη η εκπομπή της Ελένης τελείωνε στις 6. Πήραμε μία ώρα επιπλέον και είναι 7 και ένα λεπτό εδώ, αλλά θα ήθελα να σας πω να στείλετε ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή σε όλα τα πλάτη και σε όλα τα μήκη της γης που μας ακούνε και όχι μόνο στους συμπατριώτες μας στην Αμερική. Σαν Αρτέμιος Σόρας. Ένας ευεργέτης που παρουσιάστηκε ξαφνικά και είπε ότι εγώ μπορώ να σηκώσω και να πάρω το χρέος της Ελλάδος και της Κύπρου επάνω μου αυτή τη στιγμή με τους συνεργάτες μου. Τι έχετε να πείτε στον παγκόσμιο ελληνισμό αυτή τη στιγμή σαν Αρτέμιος Σόρας, τι τους λέτε. Σωστά, πολύ ωραία ερώτηση. Η φούσκα έσκασε. Έσκασε. Δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Οι ελευθερίες καταπατιώνται σε όλα τα μήκη του πλανήτη. Δεν είναι θέμα οικονομικό, δεν είναι θέμα τίποτα άλλο, είναι θέμα κυριαρχίας, παγκόσμιας κυριαρχίας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και λιγότερο. Από εδώ το μήνυμα είναι εκπροσωπούμε και θέλουμε να παλέψουμε για όλους τους ελεύθερους ανθρώπους. Μάλιστα. Αν ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, δεν είναι άνθρωπος. Μάλιστα. Ο κάθε άνθρωπος είναι πολίτης. Πολίτης σημαίνει πολιτισμένος. Αν ο άνθρωπος δεν είναι πολιτισμένος, είναι ή ζώων ή θεός. Μάλιστα. Αποφασίστε ότι είστε. Ο Σοκράτης το έλεγε αυτό. Άρα κύριοι, το πρόβλημα είναι χαρίζουμε ελευθερία. Παράγουμε ελευθερία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, βάλτε το να το δείτε. Το οικονομικό, το τεχνικό, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Δεν φαντάζεστε πόσο καλοί είμαστε τα οικονομικά, ειδικά του πλανητικά. Ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί η παγκόσμια μηχανή. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν έρθει κανένας οικονομολόγος να μας πει τίποτα από αυτές τις αμπελοφασουλίες, τις πληρωμένες δηλαδή. Ή πώς πιστεύετε ότι όλοι οι καθηγητές και οι ακαδημαϊκοί και οι μελέτες τους είναι τόσο ξεκάθαρες. Αφού τελικά κανένας επιστήμονας δεν δουλεύει για το καλό της επιστήμης. Δηλαδή η επιστήμη είναι αυτή που υπηρετεί το κοινό και το καλό. Ποιος το κάνει αυτό. Αφού αν δεν αρέσει σε κάποιον η μελέτη που έχεις κάνει ή δεν βολεύει πουθενά, τη σκίζουμε και φεύγεις. Εμείς πληρώνουμε. Πώς βγαίνουν οι μελέτες. Ρωτήστε, μάθετε, κοιτάτε πώς γίνεται. Η ώρα κύριε, εμείς δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Εμείς ήρθαμε για να μείνουμε. Δηλαδή ήρθαμε να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Σόρα, Ελένη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας αυτή στην εκπομπή μας. Μας τιμάει η παρουσία σας καθότι... Καθαρή θέση, λύθηκαν πολλές ερωτήσεις και όποιες άλλες έχετε θα λυθούν στην πορεία. Μην αμφιβάλλετε. Όταν δεν εμπιστεύεστε κανέναν, εμπιστευτείτε αυτό που έχετε και βγάλετε τα λογικά κάτω. Κοιτάξτε τα πράγματα λογικά. Αυτό λέω σε όλους τους συμπολίτες. Σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους. Βγάλετε τα μαθηματικά. Κοιτάτε ποιοι είμαστε, τι λέμε. Κοιτάτε τι κάνουν και ποιοι είναι. Ελάτε να δείτε. Έτσι. Δοκιμάστε. Έρχου και είδε. Εγώ λοιπόν κλείνω και πάλι. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση αυτή και συμπληρώνω πάνω σε αυτό κλείνοντας ότι αν δεν πιστεύει κάποιος σε κάτι δεν πάει να πει ότι το κάτι αυτό δεν υπάρχει κιόλας. Έτσι μπράβο, έτσι. Το ότι περιμένετε έναν με μεγάλο όνομα ταμπέλες να σας αποκαλύψω και κάτι. Εγώ δεν πιστεύω στις ταμπέλες. Είπες κάτι πολύ σοφό πριν.
Και πολύ σωστό. Υπάρχει ένα περιοδικό που βγάζει τους πλούσιους. Mm-hmm. Μα είναι δυνατόν, η γιαγιά μου έλεγε. Η δύναμη και το χρήμα, παιδί μου, δεν φαίνεται. Έτσι ακριβώς. Πώς το βγάζεις τώρα, τόσα τι έχεις. Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή αντιλαμβάνεστε τα νούμερα που υπάρχουν στον πλανήτη με ανθρώπους που ούτε καν τους ξέρετε. Θα βγάλει ποτέ τα μούτρα του έξω. Κάνει λεζάντα κάποιος εκεί πέρα να πούμε που έχει μια εμπορική επιχείρηση και λέει ναι αυτό είναι γιατί αυτό βουλεύει το σύστημα. Πάντως δηλαδή, κύριε Σόρα, θέλω να μου δώσετε μια υπόσχεση. Δεσμεύεστε στον αέρα. Όταν θα εκδοθεί το περιοδικό για τους 3 εκατομμυριούχους, θέλω να μου κάνετε την τιμή να το στολίσετε, διότι αυτή τη στιγμή μόνο για τις εκατομμυριούχους βγαίνει. Είστε τρελοί. Ούτε καν θα μπει το όνομά μου και μέσα όποιος το βάλει, θα του κάνω μήνυση. Τώρα κύριε Σα. Μα είστε τρελοί, ευεργέτες και πολύ καλά. Η υποχρέωσή μας είναι να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, και πάλι. Καλό σας βράδυ και σας ευχαριστούμε θερμά. Και καλή επιτυχία σε όλα. Κύριε Σόρα, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Ελλάς FM ότι σας φιλοξενήσαμε σήμερα για μία ώρα και κάτι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, σε παγκόσμια αποκλειστικότητα από τον Ελλάς FM. Αποτελεί τιμή ότι σας φιλοξενήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμένα είναι τιμή μου που με ακούσατε. Ξεκαθάρισα κάπως τα πράγματα και στις επόμενες μέρες στην Ελλάδα και θα γίνει διάσκεψη να βάλουμε τις θέσεις και να δεχτώ ερωτήσεις. Πολύ ωραία. Πάντως, εγώ θα ήθελα να μας υποσχεθείτε ότι θα μας ξαναεπισκεφτείτε τηλεφωνικά για να μιλήσουμε. Ήταν η πρώτη φορά που το έκανα, έχετε τους ανθρώπους μου, είναι ικανότατοι. Σας παρακαλώ να προσέχετε το Λαμπράκι γιατί είναι ιδιαίτερης αξίας άνθρωπος με πολύ ειδικό βάρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λέω το Λαμπράκι γιατί τον έχουν χτυπήσει και είναι ένας άνθρωπος χτυπάει στο γιατρό. Που όποιος θα πάει στο γραφείο του πληρώνει αν έχει λεφτά. Έτσι. Σωστά. Πάρε το σαμάρι και θέλω να χτυπήσουν και γαϊδούρι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.